Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στον Λίπερο 107,4. Χτες μοναχούλη, σήμερα παρεούλα, αλλά παρεούλα την οποία την έχουμε απογοητεύσει αυτή την παρεούλα. Εμένα έχετε απογοητεύσει. Εσένα έχουμε απογοητεύσει, Έλενα μου. Μία εκδρομή σου τάξαμε, ναι, ότι θα σε πάμε. Έχεις τάξει μια εκδρομή. Και τίποτα, τίποτα. Αχ, και δεν βρήκα και καλή δικαιολογία. Πρέπει να σου πω, έχω δουλειές, αυτό να κανονίστηκε κάτι, έχω live, οτιδήποτε, τίποτα. Κατευθείαν στο ψητό. Στεναχωρήθηκα λίγο. Το ξέρω, το ξέρω. Στεναχωρήθηκα λίγο. Το ξέρω, παιδί μου, εγώ να δεις πως στεναχωρήθηκα. Αλλά τι. Άλλη φορά. Άλλη φορά. Θα με αγαπάς και έτσι πως είναι. Εννοείται. Αχ, είχαμε τάξει στην Έλενα ότι θα την πηγαίναμε αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ιωάννινα. Με αφορμή και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό έτερον εκάτερο. Περισσότερο γιατί εγώ δεν έχω πάει Γιάννενα. Αυτό είναι ο. Χάνει. Ο στόχος μου, η Έλενα μας έχει σπουδάσει και γνωρίζει. Θα μας περπατούσε και τα βράδια. Ναι, παιδιά, θα περνούσαμε πολύ ωραία. Με τις φίλες σου. Μόνο τα βράδια. Εγώ είχα σκοπό να σου δείξω λίγο και το. Δεν, παιδί μου, όλη μέρα. Εντάξει, εννοείται. Αλλά. Γιατί δεν θα πάμε. Αυτό που σας έλεγα πριν, δεν θα μπορούσα να προφασιστώ χίλιες δυο δικαιολογίες. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε μία. Ας τα να πάνε. Αυτή πράγματα... είναι η αλήθεια. Η αλήθεια, πραγματικότητα. Γιατί τα βάλαμε κάτω, σκεφτήκαμε. Λέει, έλα, καλά, δεν έχει 200 ευρώ. Τι 200 ευρώ, δεν έχουμε 50 ευρώ. Τι 200 ευρώ να φάμε. Στα Ιωάννη θα περνούσαμε σαν παζά, στα Γιάννενα θα ήμασταν. Να ξύσουμε κανένα. Λες. Ξυστό. Να παίξουμε ή έστω ένα jackpot κάτι, τζόκερ. Ξυστό με ξύτσα, γιατί όχι. Ναι. Δεν μπορεί να μας κάτσει. Ξυστό με ξύτσα θα κάτσει. Κοίταξε, παιδί μου, αν είναι να το ρίξουμε στα τυχερά τα παίχνια, έως και την Παρασκευή έχουμε περιθώριο, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να αλλάξει. Πίστεψε σε εμάς. Όπως πιστεύει όλη η Ελλάδα, ότι με ένα τυχερό παιχνίδι, με ένα τζόκερ, με ένα λόγο. Και παίζουν όλοι. Ναι, ναι, και γι' αυτό και πιάνουν όλοι, θα λέγαμε τι. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό με το που άκουσε την φωνούλα της Έλενας. Φαντάζομαι ποιος θα είναι. Καλημέρα. Δώσε λίγο την Έλενα, ναι, Μπάτμαν. Εντάξει, οργισμένος εδώ. Σε παίρνω. Σε παίρνει. Έλα, Έλενα. Έλα. Πού είσαι η μύθια, θεά, άστρο, γαλαξία, θεϊκιά φωνή. Ήρθε. Αμαζόνα των Ευζιανών κυμάτων. Τρελάθηκε. Έχει δύο μήνες. Αν κρίνω από τη φωνή σου, η ομορφιά σου πρέπει να είναι μη γήινη. Εξωγήινη. Τα κύτταρά σου, το DNA σου δεν είναι από τον πλανήτη Γη, είναι από... Τι ωραία που τα λες πρωί-πρωί. Θα μάθω να τα λέω κι εγώ, ναι, ναι, καταπληκτικά. Τι κάνεις? Καλά, ζόρικα. Ζόρικα, τρελάθηκε τώρα, κανονικά, δεν το πιστεύει. Είδες τη έκπληξη σου είχα. Τι κάνεις και δεν έρχεσαι κάθε μέρα στο λόγο επειδή. Έλα μου, γιατί δεν έρχομαι, Μπάμπη, κάθε μέρα. Πώς να έρχεσαι κάθε μέρα? Δώσε και τα κλειδιά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν έχω και τηλεόραση να σε βλέπω στο στράπεδο. Τελείωσε. Τελείωσε. Εντάξει, τώρα σε ποια εκπομπάρα βγαίνει τώρα? Τώρα σε δεν βγαίνω σε εκπομπάρα. Ελπίζω να βγω σύντομα. Σύντομα. Σε μεγάλο καναλί, βορειοελλαδικό. Α, είναι και σε μεγάλο. Α, είναι, θα το δεχτώ. Και να πούμε τον κύριο Ιβάν Σανή να σε κάνει μια μεταγραφή στο έξω. Ανάτα. Ναι, ωραίο θα ήταν. Ωραία. Εκεί που να βλέπει. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι χαρακτηρισμού. Θα βλέπουμε εσένα. Εντάξει, ναι. Θα με ρυμνήσουμε. Μεταγραφή αεροδρομίου. Όλα καλά. Δώσουμε και μια πρόγνωση για την Κυριακή. Μια πρόγνωση για την Κυριακή θέλει. Δίνω. Πα για να πάω. Λέω. Οχ, δυσκολεύεται, δεν σε βλέπω καλά. Δυσκολεύεται γιατί αγαπάω. Δύο. Ένα. Δύο, αν θα χάσει ο Πάκο τα Γιάννενα. Καλά, θα μα χαζέψει πρωί-πρωί τώρα. Θα μα ξημέρωσε. Πάρε τα καλά τα λόγια, πάει εξωγήνιο. Πάρε ένα 0-5 εκεί πέρα. Αφού δεν θυμάστε που σα έλεγα ότι ο Πά δεν χάνει με τον Πάκο στην έδρα του. Τελείωσε. Ο Πά δεν χάνει ποτέ. Μην με απογοητεύει τέτοια ώρα. Είναι νόμο αυτό. Τελείωσε. Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Έτσι βλέπει τα παιχνίδια. Τι να σε κάνω. Καλά, σεβαστή άποψη. Μια άποψη. Απογοητεύτηκε. Δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ που είναι η Έλενα. Πού είναι η Έλενα. Όχι, σε παρακαλώ πολύ, Πάτμαν. Α, δεν, το ένα δεν καθορίζει το άλλο, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα, σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά, δηλαδή. Μπράβο. Ακριβώς. Okay. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Τι έρευνα θα έχουμε σήμερα? Θα έχουμε πολλά. Θα έχουμε καιρό να τα πούμε την ώρα, θα συζητήσουμε. Περί ανέμων και υδάτων. Πολύ ωραία. Θέλω να κάνει μια εκπομπάρα για τα λουκάνικα. Θα κάνουμε. Ξέρει τα λουκάνικα. Δεν ξέρω κι εγώ πολλά από τα λουκάνικα, να σου πω την αλήθεια. Τα τρώω. Ξέρω καλά το ένα, καλά το άλλο. Ανάλογα, τι να σου πω.
Θα πάστε Αγία Ανέλνα. Θα κάνω ρεπορτάζ, θα με ρυμνήσω. Θα πάω σε γνωστά λουκανικάδικα. Ωραίο θα ήταν αυτό το θέμα, Τάκη. Ωραία, σούχο. Εντάξει, να είσαι καλά, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μα, σαν μα περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γιώργος από Τούμπα. Γεια σου Γιώργο από Τούμπα, τι κάνεις? Μια χαρά. Ψακούμε. Εσύ Batman, ναι. Εσύ τα έγραψες τα τραγούδια στην αρχή? Όχι. Το τραγούδι αυτό που παίζει δεν είναι δικό μου, είναι διασκευή κάποιων παιδιών. Το «Μες στη ζωή στα σκαλοπάτια», αυτό δεν λες? Batman, ναι. Όχι, δεν είναι δικό μου. Είδες, ωραίο είναι, γι' αυτό δεν είναι δικό μου. Αν ήταν δικό μου. Όχι, μ' αρέσει η Πενιά. Ναι, η Πενιά είναι... Μου αρέσει η Πενιά. Ναι. Η Πενιά η παλιά είναι... Παντιουτζής είναι. Καλημέρα και σε σένα, Ελένα. Καλημέρα. Μ' άρεσε που μιλούσε ο άλλος σε σένα και πεταγόταν και ο Πάτμαν. Πετάγομαι και εγώ. Εκεί να χωθεί. Να χωθώ και εγώ, να τρουπώσω και εγώ. Τι μη χάσω, εννοείται. Γκόγκος Παγιαντέρας, Παγιαντέρας είναι η νυχτερίδα, το αυθεντικό κομμάτι, το οποίο το διασκεύασαν κάτι εκλεκτά παιδιά. Ράπερς. Πώς είμαστε? Μια χαρά παιδιά. Σ' ακούμε έτσι. Το ίδιο επισημό και διέι μας. Μάλιστα, αυτά είναι, άμα τα μιλάμε καλά. Δήμας, για εσάς. Τι δίνει? Δήμας. Δήμας. Τώρα ξύπνησε, σπάζει ύπνο. Μα άρχισε τα αρχαία τώρα πρωί. Δήμας με ύψιλον ή με ήττα. Το δι ή. Έτσι με ύψιλον. Είναι και το ημάς με ήττα αυτά. Κάτι μάθαμε σε αυτή τη ζωή. Να είσαι καλά Γιώργο από Τούμπα. Σε ευχαριστούμε για την πρωινή σου καλημέρα. Και εμείς χαιρόμαστε που είμαστε ξυπνητοί δυνατοί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Ένα πρωί πηγεμίσαμε μέλια. Να το βγήκε να αποκαταστήσει την τάξη, πόσο σίγουρο ήμουν. Από το Ρεβανί να το πω. Ναι. Τώρα ο πρόεδρο εκεί στο κανάλι. Ναι. Ξεκινάει παλιά εκπομπή. Τι πιάνει παλιά εκπομπή? Αγρότη μόνο ψάχνει. Μάλιστα. Το οποίο σημαίνει. Είναι πρώτο εμφυλαχών. Ναι, θα τον πάρουμε, ναι, εννοείται. Τα τρακτέρ μπορεί να τα κατέχει. Δεν ξέρω ποιο άλλο μπορεί να κατέχει τρακτέρ σε αυτό το ντουμιά. Πουλάς ειρωνία. Εγώ σου καμιά περίπτωση. Γιατί ακούγεται από πολύ μακριά, από πού μας παίρνει? Από πού μας παίρνεις? Από το Βαθύλακο, είμαι δίπλα στο Τσαλτίδι. Γι' αυτό ρε, είναι βαθύς ο λάκκος που θα ακουστεί. Λέμε και κανένα έτσι. Αλήθεια παίρνεις από εκεί? Όχι κοπέλα, με εδώ είμαι στην Καμάρα. Γι' αυτό δεν ακούω, όσο πιο κοντά. Εδώ άμα έρθεις στο στούντιο να πάρεις. Από το δεν θα ακούγεται καθόλου απ' έξω. Άμα πάρει από τον πέμπτο, τίποτα. Τι λέει, πώς... Δηλαδή ρε, επειδή εγώ δεν μιλάω για άλλες. Όχι, ναι, χθες δεν τα είπες, θα τα πεις σήμερα, σ' ακούμε. Έχω ξεφτυλιστεί τελείως. Ναι. Αυτή η μαυροάσπρη. Μάλιστα, γιατί? Τους δίνει αυτό το μούφα πέναλτι. Ναι. Και φωνάζει για τη διαιτησία. Ναι. Τόσο ξεφτυλίκι. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Η πιο ευνοημένη ομάδα φέτος. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο εβδομή αυτό. Ναι, ποιος είναι εγώ? Δεν ξέρω, ρωτάω εσύ που τα παρακολουθείς. Που δεν παρακολουθείς για άλλες ομάδες, αλλά... Δεν παρακολουθώ άλλες ομάδες, ρε φίλε. Ναι. Δεν τα είπες χθες και σήμερα τα συγκέντρωσες. Χθες ήσουν λίγο συγχυσμένος. Ναι, γιατί βλέπω αυτό το ξυφτιλίκι και συγχύζομαι. Μάλιστα. Ναι, ρε φίλε. Βλέπεις όσο ποτέ άλλοτε ορατό το ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα πλέον. Σαν ησυχή. Μιλες βλακείς. Λέω τώρα, ρε παιδί μου, πρώτος είναι. Βάση όχι, ρε, όχι, δεν το χάνει ο Ολυμπιακός. Δεν το χάνει ο Ολυμπιακός, τελείως. Ό,τι και να κάνει. Καταρχήν έχει την Κυριακή γκέλα. Μάλιστα. Αν είναι στα ίσια το μάτς. Το είπε η Ελένα μας. Θα χάσει ο ΠΑΟΚ 2-1, λέει από τότε. Δεν μιλάει το κορίτσι. Βλέπει μπροστά μου. Θα τον πας εκεί στα Γιάννηνα. Ναι. Και θα συντάει σε βατραχοπόδαρα, ρε. Δεν έχω δοκιμάσει ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Τι έτρωγες εκεί? Έχεις φαγητό έτρωγες. Φαγητό κανονικό, δεν ξέρω. Εκεί ξέρεις. Μπατσαριά. Καλά τα λέω. Την έχω φάει, που ξέρω. Εκεί με τα χόρτα η πίτα. Ναι, την έχω φάει. Την έχει φάει την πίτα. Ακούς. Εκεί παλιά πριν χρόνια έπαιζε Γιάννη Νάρης. Εκεί πάμε δύο πουλμαντά. Ναι. Εκεί στην ανηφόρα προς τα έξω αριστερά που έχει ένα μαγαζί. Ναι. Πώς πέσαν οι ακρίδες, πώς πέφτουν στο μαγαζί. Μετά δεν ανέβαινε το λεωφορείο στην ανηφόρα, να φανταστώ. Ποιο λεωφορείο, ο άνθρωπος
Έμεινε φαλακρός να τραβάει τα μαλλιά του. Ωραία, ωραία. Τι είπα, ωραία. Όλοι παίρναμε, ας πούμε. Ναι. Ο άλλος πήρε ολόκληρο το ταψί με το σαραγλί, τι ήτανε. Τι, τον έπιασε μια λιγούρα, μια υποκλικεμία, καταλαβαίνεις. Φίλε, ωραία χρόνια. Εντάξει, Μπάτμαν, έλα σε δώσω εγώ 200 ευρώ. Ρε, να πας στην κοπέλα. Άντε καλά, άμα είναι να χάσει ο Πάουκ θα με δώσει. Ναι, ρε, Μπάτμαν, πάρε να παίξει κάτι να σου δώσει. Δώστε μου, δώστε μου, άμα είναι να με δώσει. Όχι, ρε, εσύ, θα φωνάξετε και τον γαμπρό. Ο γαμπρό θα τα πληρώσει όλα. Μάλιστα. Ο Λουκανικάς. Έτσι. Θα φτάνει με την Έλενα, άπλαση, δεν δώσω να πλερώ. Θα πάμε για ρεπορτάζ Λουκανίκου. Εντάξει, θα πουλήσει 10 κιλά μπρόκολο, θα τα βγάλει. Μάλιστα, να σε καλά, Πασχάλη μου, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον, αγαλώς τον. Καλή σημαίνει, ρε φίλε, φευγάτε. Όχι, αρχίσαμε. Και μπράβο σας για την εκπομπή σας, παιδιά. Α, Έλενα, να είσαι καλά. Δεν σε δίνει καλή σημασία, άρχισαν τώρα τα πάω κάρι σε αυτά. Όπως κατάλαβες, αυτή ήταν η συμβολή σου για δευτερόλεπτο. Έχει ρεπορτάζ τρακτέρ τώρα το χρόνο για τον μπάσκετ. Να, έτσι να μας πει ο φευγάτε. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα αυτά τέτοια. Γιατί δεν κοιμάσαι τώρα. Γιατί δεν κοιμάσαι. Γιατί δεν κοιμάμαι καλέ. Νωρίς είναι ακόμα. Εσύ γιατί δεν κοιμάσαι. Εγώ. Αποσκοπή. Και αυσή και. Εσύ μας έχεις μπερδέψει. Μια Παρασκευή, μια Πέμπτη, μια Τρίτη. Πάλι θα νομίζουμε ότι είναι Παρασκευή σήμερα. Ναι, όχι, ωραία θα ήταν. Έτυχε τώρα. Έτσι. Το κάνω για να ακούτε όλες τις ημέρες λόγω επειδή. Σου δίνω high five από μακριά, νοητικό high five. Τι είπες τώρα, είναι μεγάλη κανονικά για να είστε. Για να μας έχεις αγωνία να σηκωνόμαστε να πούμε την έλεγχο. Ναι, χτες που είχαμε τα αθλητικά δεν ασχολιόταν κανένας αυτό τώρα. Σήμερα που... πήρε τηλέφωνο, με πήρες. Εννοείται. Καλά, εντάξει, ο κόσμος παίρνει, αλλά λέμε τώρα σήμερα με την έλεγχο θα έχουμε μια πιο ανάλαφρη εντός εισαγωγικών εκπομπή. Θα συζητήσουμε και για άλλα πράγματα και πόσο ποδόσφαιρο να αντέξει και πόσο καλαθόσφαιρα σε αυτό το ντουνιά. Αλλά για μπάσκετ μιλήσω τώρα. Ναι, ναι, για μπίλα για μπάσκετ. Είστε διατεθειμένοι να πλακωθείτε ακόμα και από το πρωί. Στην τζίτα, ρε φίλε. Στην τζίτα. Μάλιστα. Πες για μπάσκετ, τι έχεις σήμερα, Νεπτούνας, έχεις κάτι τέτοιο. Θα κερδίσω. Θα κερδίσεις, μάλιστα. Θα περάσω. Με τη νίκη. Να είσαι καλά, Κρίς. Με τη νίκη, τι άλλο να σου πούμε. Για πες. Πέρσι, σήμερα. Σήμερα δύσκολα. Σήμερα θα πάμε να φωτογραφηθούμε γιατί το αφήσαμε τα τα μελήσαμε, ρε παιδί μου, δεν ετοιμάσαμε το project για το live. Πρέπει να πάμε να βάλουμε κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε τον προδότη του Τζουτζέπ, είναι σε άλλο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Το έχουμε κάνει αυτό, έχουμε ντυθεί αρχαίοι Ρωμαίοι. Ναι, το ξέρω. Τώρα τι θα κάνετε. Έκπληξη, θα το δείτε. Θα το δείτε. Την είδαμε την Έλληνα, τη θαυμάσαμε στην τηλεόραση. Α, την είδε στο τέτοιο. Άστο, στην ΕΡΤ. Αυτό ήθελα καλέ. Είχαμε ναι, το πήραμε, ξέρω. Σηκώσαμε την κούπα. Κερδίσαμε στο σερ. Δεν μου είπε, όμω πότε θα πάμε ταξίδι. Γίνει την ώρα βγήκα από το ίντερνετ και το ξέχασα. Το ξέχασα. Είδα στο Instagram μετά ότι ήσουν έξω. Μάλιστα. Ναι, ήμουν έξω. Άλλος, όλα πώς τα παρακολουθεί. Τίποτα άλλο. Τι παρακολουθεί, τα πάντα παρακολουθεί. Πάντα βλέπει, τα πάντα, δεν ξεφεύγει τίποτα. Μάλιστα. Ταξίδι το αλλάζει, Ελένα μου από. Μου το έταξε τώρα. Μου το. Τι λε, έτσι είναι πρέπει τώρα, αλλιώ δυνατό δεν ξεκινήσει. Σου το έταξε, εννοεί. Ναι, μου το έπαιξε. Έταξε, είπα καλέ. Εμεί άλλα ακούσαμε τώρα. Τι άλλα ακούσαμε. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Γεια σου, Κρίς μου. Φιλιά, τσαό. Τσαό. Άντε να πιούμε ένα καφέ λίγο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, γόρι μου. Συγγνώμη για το μη πνιγείς με τέτοια συγκίνηση. Ο γαμπρός σήμερα εσύ. Πες τον άλλο να μην ασχολείται με το μαυροκέφαλο αετό. Ναι, το δικέφαλο. Όχι μόνο το δικέφαλο, κεφάλι, ναι. Κεφάλια, έχει, ναι. Μετά, το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Τελειώσαμε κύριε, τελειώσαμε. Να μας δώσει ημερομηνία πότε θα πέσουν αυτές οι β' εθνικοί στο μπάσκετ. Μάλιστα, έχουμε και αυτά. Να κόψει ημερομηνία, τίποτα άλλο. Μάλιστα, τίποτα, δεν κατευνάζονται τα πνεύματα με τίποτα, Ελένα μου. Να είσαι καλά, σε φίλε. Αλλά δεν πειράζει, ας ανέβουν α' εθνικοί, τους έχουμε μέσα έξω. Πίπα κόλλο να πέσουν. Έλα ρε, πρωί, τρελά. Με έχει τρεις εβδομάδες. Πότε θα έρθει η Έλενα, ήρθε η Έλενα. Ήρθα! Και μου λέει τώρα, ας πούμε για τον Άρη και τον Μπάουκ. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Εδώ στο Λίπερο να λέμε για το. Δεν θα κατευναστούν αυτά τα πνεύματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Προσέχετε λίγο ρε τη γλώσσα σας, ρε. Άντε μην τρελαθώ. Δεν είναι άσπρη. Μια χαρά είναι τώρα τη βλέπω στον καθρέφτη. Ποια, εντάξει, okay. Πού είσαι, τι βλέπεις. Τη γλώσσα του. Τη γλώσσα βλέπω στο κινητό. Έλα να έμενε κοντά στη Λίμνη. Στο πρώτο μου σπίτι, ναι.
Σε πήρα ξηγρασία, άκου 2-1 ο Πάου. Δεν τους τρελάνες τώρα. Δεν με πήρα ξηγρασία. Σε πήραξε πουλάκι μου, σε πήραξε. Και μετά ξέρεις πρέπει τι... να πήγες στην, εμένα... στην Καλούτσιανη. Όσα χρόνια έμενα στα Γιάννενα μου λέγανε ότι όταν ο Πάου πηγαίνει και παίζει εκεί... Πνίγεται. Πνίγεται. Αυτοί που σου το λέγαν, να σου πω κάτι, ότι όταν πήγα εγώ στα Γιάννενα, έμπαινα ας πούμε σε ένα ζαχαροπλαστείο. Τους έλεγα... Δεν θα το ξεχάσω αυτό, Μπάμπη. Λοιπόν, μπαίνω στο ζαχαροπλαστείο, του λέω βάλε 2 εκλέρ, με κοιτάει στα μάτια, του λέω 2 μιλφέι, με λέει, παιδί μου λέει, ζαχαροπλαστείο έχω, λέει, γλυκά πουλάω, λέει, άλλο πράγμα, σε είπαν, πού σε στείλαν. Λοιπόν, λέω, και τι έχεις, μου λέει, έχω στρογγυλό, καφέ, τι? Βέβαια ήταν αρχές δεκαετία. Τι είναι το στρογγυλό, κανένα τοπικό είναι, τι είναι? Δεν, τότε είχαν βγει... Τα γλυκά αυτά δεν είχαν φτάσει ακόμα στα Γιάννενα. Ό,τι υπήρχε, έφτανε, υπήρχε η κατάρα και ό,τι υπήρχε, έφτανε με καθυστέρηση. Άγια, πότε μιλάμε, ρε παιδιά. Α, παλιά, τα δισεκατομμύρια χρόνια. Την εποχή του Παγκάλου. Τότε, μετά πάσα, μετά άλλη πάσα. Ναι, αλλά να σου θυμίσω κάτι τεσσάρι στα Γιάννενα, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λέει η Έλενα. Αυτά είχε πληροφορηθεί. Αυτά είχα πληροφορηθεί. Εγώ σου μιλάω τώρα για τα τελευταία 5 χρόνια περίπου. Υπήρχε μία άτυχη στιγμή. Μία άτυχη στιγμή που δεν θα ξαναγίνει. Και κάτι τριάρες έχεις φάει βέβαια, κάτι μανιάς, κάτι τέτοια, δεν ξεχνάμε αυτά. Θα γίνω σαν το Βευγάτο, εσύ να σταματήσεις, εσύ μην μιλάς, μην πετάγεσαι. Θα πας, θα πας. Όχι, δεν μπορώ να πάω, δεν μπορώ να πάω γιατί βγαίνουν πάρα πολλά τα χρήματα, καταρχήν είναι 2 ώρες. Έπρεπε να μαζευτούμε όλοι μαζί να πάμε. Να μαζευτούμε όλοι μαζί, άπλες μπας και κάνουμε κανένα αυτοκινητάκι και πάμε εκεί και κοιμηθούμε αγκαλιασμένοι. Όχι, είναι πολλά τα χρήματα για την εκδρομή του γιού μου, είναι 370, είναι 90 λέει τα μουσεία για Γερμανία. Α, 5 ημέρες αυτό που τέτοιο. Είναι μετακινήσεις, μου έκανε ένα 800 μου είπε. Του έδωσα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο. Καλά, είναι δυνατόν τα πάντα παιδιά στα μουσεία. Μα δεν τρέπονται λίγο. Αυτή την παιδεία θέλουμε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Σε πάρα. Τα είπε ο Τζουράρης. Τα είπε. Δεν τον ακούγε κανείς. Στα μπορντέλα θα τα πάνε εκεί τώρα που τα ξέρουμε. Παναγιά. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Φιλιά, καλό δρόμο. Τσάω, τσάω, τσάω. Λόγω επειδή ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, Έλενά μου. Ναι, τον Τριών Ιεραρχών σήμερα. Τον Τριών Ιεραρχών είναι σήμερα, αφού πιάσαμε τα σχολικά και τέτοια και δεν έχουμε και σχολεία δηλαδή. Νομίζω, ναι. Από σου έχω πληροφορηθεί. Έτσι, έχουμε πει τώρα με την... αποδείξει. Με την εκκλησία έχει ρεπορτάζ. Ναι. Μέχρι τις 11 θα γίνει μάθημα. Α, θα έχει μάθημα, ε. Εγώ έτσι ξέρω, μέχρι τις 11. Μάλιστα. Η εκκλησία και την εκκλησία. Πώς θα το κάνουν, δεν ξέρω. Ναι. Μέχρι εκεί. Γιατί κάτι διαβάζαμε ότι σήμερα θα είναι αργία, κάτι τέτοιο. Εν τέλει το πήρανε πίσω. Το πήρανε πίσω, ναι. Λες. Έτσι είναι, το έχω πληροφορηθεί. Δεν τους χάλασε, δεν τους χάλασε τους μαθητές. Να πάτε να κάνετε και λίγο μαθηματάκι. Άντε, μόνο εμείς εδώ τα κοράκια δεν θα ξυπνάμε από το πρωί. Άντε, βρε, 3 ώρες θα κάνουνε. Τίποτα, ε. Τίποτα. Άμα θες κάνεις και μια κοπάνα και είσαι μια χαρά, είσαι κομπλέ. Εν τω μεταξύ, ακούγε κάτι δασκάλες πραγματικά που λένε πω, πω σήμερα θα κάνω 4 ώρες. Τι κούραση. Τι κούραση. Και παιδιά, λέω. Ναι, να έχεις. Πνευματική. Ναι, σκέψου, θα σου δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Σκέψου όλους τους ακροατές που βγαίνουν εδώ ναι. Να είναι παιδάκια και να τα έχεις όλα αυτά στο σχολείο. Όλα αυτά τα παιδάκια που βγαίνουν στις γραμμές και να πρέπει να τα διασέψεις. Και θα τους έλεγα, παιδιά, διάλειμμα. Θα σ' αρχίσουν. Κυρία, κυρία, πάω, Κάρι, τότε. Θα σου λένε τέτοια με τις αθώες παιδικές φωνούλες τους. Σκέψου το. Πόσο εύκολο θα ήταν. Είδες, είδες πως αλλάζουν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, μα είμαι σε μια τάξη με όλους αυτούς. Ναι, εσύ θα είσαι ο πρόεδρος. Το 199 απ' έξω συνέχεια θα είναι. Γιατί στην τάξη σου δεν είχες παοξιδές? Είχα, αλλά δεν μιλούσαν. Α, έτσι. Είχαμε θέματα από μικροί μας, εμείς, απλοί οπαδοί. Έτσι, έτσι. Έλα ρε Κρίς, απλά, μόνο λόγια, παπατζίδες και οι δυο. Άντε να τους πάτε εκδρομή, παπατζίδες. Και τι έλεγες τότε, όταν ήσουν παιδί, τι έλεγες, δεν θα μιλήσω για άλλες τάξεις. Όχι, ρε. Μα δεν πήγαινα από το σχολείο, σωστό στο γυμνάσιο δεν πήγα. Σωστό. Μια φορά που πήγαμε, λέει, καινούργιο μαθητής, είσαι, λέω, ναι, τώρα ήταν. Τι σε σταμάτησαν. Έμεινα τις απουσίες. Τα ήξερε, ρε, τα ήξερε από μόνος του όλα τώρα, δεν χρειάζεται. Τι να με πούνε εμένα τώρα, σου μας πούνε τη δίκη. Απόλυτο. Τελείωσε, να σε καλά. Ναι, ρε φίλε, εγώ περιμένω να σε πάνε εκδρομή. Και ο Κρίς και ο άλλος. Να την πάμε.
Εγώ είπα ότι υποσχέθηκα εκδρομή, αλλά δεν φτάνω. Είδε ο Βεριώτης, το Σουηδό έκανε, αλλού δεν πήγε τη συζήτηση. Τελείωσε. Δεν το λέω, άντε πάντα παιδιά. Έλα, μην αρχίσει, μην το φουντώνει τώρα, δεν θέλει πολύ να παρεκτραπεί. Άιντε, τσάω. Αυτό θα το αποφασίσω εγώ, θα πουλά τρέλα. Συγγνώμη κύριε Αρχή, συντάκτη εκπομπή, συγγνώμη κιόλα. Έγινε έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Να χαιρετήσουμε και να καλημερίσουμε και τη φίλη μας τη Χριστίνα από την Πτολεμαΐδα που μας ακούει. Πολύ καλημέρα. Καλά, παιδί μου, τώρα εδώ είμαστε διεθνή καριέρα. Κάνει αυτή η εκπομπή, τι νομίζει. Πολύ κρύο τώρα θα έχει εκεί. Πω, μόνο κρύο, τι έκανε τέτοια ώρα ξυπνιά και μας ακούει. Εντάξει, μας έστειλε το μήνυμα. Τώρα πηγαίνει στη δουλειά τη. Λες, ε. Πηγαίνει καν σχολείο, σου κάνει αυτό. Α, μπορεί, μπορεί. Σαν κανένα ορυχείο να βγάζει λιγνίτη να τον πετάει. Στη ΔΕΗ βασικά θα πει. Να μας κάνει εμάς κάρβουνο εδώ να μας ανάβει. Στη ΔΕΗ. Κατάλαβες πως πάνε τα πράγματα και έτσι. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Χρέωση 1,24 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Των τριών ερχών σήμερα. Έτσι το έκανα και λίγο σαρδαμίστικο. Τρίτη 30 του Γενάρη των τριών ιεραρχών. Πάλι σαρδάμε, θα το πούμε ποτέ. Ιεραρχών. Καθαρή άρθρωση έτσι να κάνουμε ασκήσεις ορθοφωνίας. Πώς μου το λέγανε, ένα ροζ ροδάκινο στο Βερολίνο. Μου έλεγε ότι είναι μια άσκηση ορθοφωνίας ένας φίλος που έχει παρακολουθήσει θέατρα και ξέρει. Ναι. Και πολλά άλλα. Είμαστε στον καλλιτεχνικό χώρο, όπως καταλαβαίνεις. Από καλλιτεχνία άλλο τίποτα. Των τριών ιεραρχών, να το είπα, Αγίου Μαύρου είναι Μπράβο. Σήμερα. Ο Μαύρος, όχι ο Μαύρος η καντίνα που είχαμε πάλι ποτέ εδώ ιστορική στα δυτικά. Αγίας Χρυσής. Και εορτάζουν ο Αρχοντής, ναι. Ο Αρχοντίων, ο Αρχοντίωνας, η Αρχοντία, η Αρχοντή, η Αρχοντούλα, Αρχοντούλα που έλεγε ότι σας περιμένουν οι γυναίκες, η Αρχόντισσα, η Αρχόντο, ο Μαύρος, ο Μαυρουδής, ο Μαυροειδής, η Μαυρέτα, η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Χρυσούλα, η Σίλια, Σίλια. Ναι. Η Χρυστάλα και η Χρυσταλία και η Άβρα γιορτάζει. Η Χρυσταλία, όχι Κρυσταλία. Όχι, όχι, δεν βάζουμε μέσα κάπα με τίποτα. Χουχου. Ναι. Εντάξει, τώρα τη Χρυστάλλο, ας πούμε, την κάνουμε και Κρίστη. Ενίοτε το αλλάζουμε αυτό. Και η Άβρα, ωραίο όνομα. Είχα πάει σε ένα μαγαζί στην. Ναι, και εγώ. Πλέον είπαμε, δεν υπάρχουν μπαρίες, υπάρχουν τα τέτοια ονόματα. Είχαμε πάει σε ένα μαγαζί στην Αθήνα. Τη μία τη λέγανε Άβρα και την άλλη τη λέγανε Γεύση. Αυτές που είχατε γνωρίσει. Όχι, παιδί μου, μέσα σερβιτόρες. Δεν γνωρίσαμε εμείς. Πού να γνωρίσουμε εμείς. Εμείς παίζαμε μουσική. Ντράγκα, ντρούγκα, ντράγκα, ντρούγκα. Μεροκάματο. Εντάξει, Άβρα και Γεύση. Μόνο Γεύση. Μόνο λαϊκά κορίτσα, μόνο Μαρίες, Κατερίνες, τέτοια αυτά. Τέτοια θέλουμε. Τέτοια ονόματα έχουν εξαλειφθεί τώρα. Τα έχουν γίνει όλες. Ναι, φέλες έχουν γίνει όλες. Ιωκάστες, παιδί μου, το έχουν κάνει. Άντε να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, έχω φίλο Μαυροειδή. Μαυροειδή, το Μαυροειδή. Μαυροειδή, τέλος πάντων. Το Μπουγαϊδή. Και εγώ ξέρω, παιδιά, Μαυροειδή. Το φωνάζουμε Δάκη. Δάκη, πω, ακόμα καλύτερο, τον κάνατε κι εσείς. Τι Δάκη, ρε παιδί. Από χθες διαβάζω στο ίντερνετ. Εδώ, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Ήμουν στο Facebook, ξέκουγα τον Κυλώνη, έτσι. Και διαβάζω. Ήμουνα στη γη Κυλώνη. Όχι, άσχετο, ναι. Η πατία σε Αιγυπτιακό νόμισμα. Ναι. Όχι στους αιμοβόρους τρεις ιεράρχες, ναι στην υπατία. Να ανακηρυχθεί η υπατία προστάτευα το γραμμά του. Κύριο, τι γίνεται ρε. Ποια είναι η υπατία καταρχήν. Η υπατία είναι αλεξανδρινή φιλόσοφος, την οποία κατέσφαξαν οι χριστιανοί. Η τελευταία γυναίκα φιλόσοφος είναι. Και τη σφάξαν οι χριστιανοί, κάναν τέτοια πράγματα. Ήταν πολυθεήστρια. Μάλιστα. Ντροπή της, ναι. Ιδωλολάτρηση, αν παίξει το ποστέ τέλος πάντων. Για μένα δεν είναι ιδωλολάτρηση άνθρωπο φυσικά. Μα πιστεύουν, ναι, αυτό εντάξει. Ναι, πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Και την σφάξανε χριστιανοί. Μάλιστα, για να βάλουν τα δικά τους τα παιδιά. Πατέρα Αλεξανδρινή. Πασόκ, έτσι να διορίσουν τους δικούς μας τους Αγίοι. Δηλαδή. Και οι πολυθεϊστές ζητάνε να κηρυχθεί σε προστάτευμα των γραμμάτων αντί για τους τρεις ιεράρχες. Α, γιατί τρεις ιεράρχες, γιατί μας κάνανε και αυτοί να πούμε. Εντάξει, τρεις είναι. Λένε ότι, έχουν, ότι είναι αιμοβόρες. Αιμοβόρες, τι κάνανε, ό, δεν τα ξέρω. Κατέσφαζαν Έλληνες, λέει. Ο Άγιος Βασίλης, κάτι τέτοιο. Δεν ήταν Έλληνες. Κατέσφαζαν Έλληνες. Α, σοβαρά. Δεν σήμερα.
Αυτά. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω ιδέα, δεν το έχω ψάξει τότε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Εντάξει, έχω δει κατά καιρούς κάτι άρθρα περί ανθεληνικότητας, ας πούμε, και ότι οι τρεις ιεράρχες ή το εναντίον. Ναι, κάτι τέτοια άρθρα και εγώ, ναι, αλλά δεν είναι και πολύ σημαντικό. Δεν θα πάω καλά με την θρησκεία, οπότε δεν είναι και πολύ σημαντικό. Ας βγει κάποιος πολυθεϊστής να μας ενημερώσει περί του θέματος, μπορούμε να ανοίξουμε και αυτό το ζήτημα. Να το ανοίξουμε. Ναι, έτσι. Να σε καλά, Κρίς μου. Σε φιλούμε. Τσάω. Γιατί με το ανοίξουμε τόσο και τόσο ζητήματα πια. Ακριβώς. Να μην πιάσουμε και αυτό τώρα που καίει νομίζω την ανθρωπότητα, αν θα πρέπει να γνωριστεί η πατή ως προστάτηδα των ελληνικών γραμμάτων. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μόνο στο Batman. Αυτό. Παρακαλώ. Batman. Ναι. Τριτολογώ. Τριτολογείς, αλλά θέλω να είσαι κόσμος ελληνός, θα μας δημιουργήσεις προβλήματα. Ωραία. Πρόσεχε. Την Κυριακή τι έχουμε. Θα κάνεις φωτογράφηση. Όχι ρε, την Κυριακή τώρα θέλω να πάω να κάνω καμιά φίσα, καμιά δουλίτσα ρε παιδιά θα κάνουμε. Ναι, ναι, την Κυριακή το πρωί θα είσαι στη Ρέκλα δηλαδή. Ξέρω εγώ τώρα ως την Κυριακή, ποιος μεθαίνει. Να κατέβω. Ναι. Να σας πάρω να πάμε Γιάννενα. Να κατέβεις να μας. Το θέμα ήταν να πάμε Γιάννενα τις προηγούμενες. Να πάμε τώρα μόνο για το μάτς, δεν έχουμε τέτοια γκάιλα εμείς. Να πάμε και από το Σάββατο. Ξέρεις να οδηγάς. Όχι, δεν ξέρω. Η Έλενα. Εγώ, ναι, βέβαια. Θα οδηγήσεις, Έλενα. Ωραία, το άμαξι είναι αυτόματο. Έλενα. Έχω δίπλωμα. Θα σου φέρει το αμάξι να τον πας κιόλας. Αλλάξει ποδαράκι, αναχτώ. Γιατί να κάτσουμε και λίγο στο πλανητάρχη να γουστάρουμε κανένα τσίπουρο. Μετά στην καλύτερα τι να μας φέρει. Καλά, έχεις σχέδια, έχεις μέλλον. Ναι, έτσι γίνεται. Εγώ ξέρω τον δρόμο, μια ευθεία είναι. Σας πάω και ξεκυρνάω. Και μας γυρνάει, θα μας πάει. Καλώς. Τι άλλο ήθελα να πω. Τι ήθελες να πεις. Για την έρευνα, τι έρευνα θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε, κάτσε. Ο Ζωνούπο. Κάτσε εδώ να ολοκληρώσουμε εδώ τις ατζέντες αυτά, τι μέρες έχουμε. Θα τα βρούμε όλα. Μη στεναχωριέσαι. Η πρόταση είναι ανοιχτή, να ξέρετε. Ναι, θα το σκεφτούμε. Ναι. Θα το συνεδριάσουμε. Και το άλλο, πες τον άλλο να. Ναι. Το τρακτέρ ποτέ δεν το έχω πλύνει για να το βγάλω για λεζάντα στον δρόμο. Μάλιστα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάντσε. Το τρακτέρ θα βγει λεζάντα τώρα. Τώρα έχουμε την Αγκρότικα γι' αυτό. Θα πάω. Θα πας στην Αγκρότικα. Τι κάνεις καλέ. Ξαδέρφου μου. Τη θυμάσαι την ξαδέρφου από την Οριστιάδα. Πώς δεν τη θυμάμαι την ξαδέρφου η οποία τελείωσε και το μεταπτυχιακό της. Γι' αυτό δεν μας έρχεται άλλο στην εκπομπή. Καμιά φορά δουλεύει. Ναι, είχε έρθει. Δουλεύει τώρα στις Σέρες. Και θα έρθουν μαζί από το γραφείο που είναι. Νομίζω με τα τρακτέρ θα έρθουν τίποτα. Βγουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί, ξαδέρφη να λέει. Είναι γεωπόνοι και θα έρθουν. Αχ, εμείς με στο γεωπόνο είμαστε. Έτσι, Σέρες. Καλημέρα, πολύ καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ωραία, έτσι. Να, άμα δεν μιλάς για αθλητικά, ξάδερφε, το πράγμα έτσι. Πάει. Μιζέρια, χθες να λέγαμε βαθμολογίες. Ναι, ναι, άκουγα. Αλλά... 11 στροφές και τέτοια τίποτα. Είπα να πάρω, αλλά τι να πω για βαθμολογίες. Τώρα εδώ ακούσαμε εδώ 12 θεϊστές, λέω θα πάρω. Τέλος. Ναι, τι. Ισχύει αυτό το θέμα που μας έδειξε ο. Που είχε διαβασμένο παιδί. Ναι, ναι. Στην οικογένεια είχαμε τον ξάδερφο να μας τα λέει αυτά τα θέματα. Πιο απ' όλα. Με τους τρεις ιεράρχες. Τρεις ιεράρχες. Ναι, εντάξει, εκείνη ήταν μια εποχή, ρε παιδί μου, που ναι, ισχύει εν μέρη. Τώρα δεν ξέρω για τους συγκεκριμένους, δεν και καλά. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια εποχή, ρε παιδί μου, που η έννοια του Έλληνα ταυτίζονταν με την έννοια του παγανιστή, του δωδεκαθεϊστή, του ειδωλολάτρη. Mm-hmm. Και διωκότανε τότε οι Έλληνες από τους. Όχι εκείνη την εποχή, όχι την εποχή που ζούσαν εκείνοι, mm-hmm. μερικούς αιώνες αργότερα, όταν επικράτησε για τα καλά ο χριστιανισμός. Mm-hmm. Έχουν εγκρεμίσει. Γι' αυτό και χάθηκε, ας το πούμε, στην πορεία των αιώνων το όνομα Έλληνες. Δηλαδή, οι άμεσοι μας πρόγονοι λέγονταν Ρωμνοί. Από το Ρωμαίοι δεν ήθελαν να λέγονται Έλληνες. Σωστό και αυτό. Δεν ήθελαν να μπερδεύονται με τους. Με τους ειδωλολάτρες, ας πούμε. Ναι, με την πλέμπα, με την πλέμπα. Με τις δυτικές συνοικίες της αυτοκρατορίας εκείνης εποχής. Να το θέσουμε κάπως έτσι. Έτσι ακριβώς. Κάπως έτσι. Λουτρό αλήθεια. Και τώρα μια αθλητική ερώτηση, ξάδερφε. Παρακαλώ. Το αυτοκίνητο. Κερδίσαμε οι Celtics. Γιατί άφησα να είμαστε λίγο πριν τη λήξη να κερδάμε. Λοιπόν, Denver Nuggets, Boston Celtics 110-111. Το πήρες. Το πήρα, να βγει η Ρακλειδέας από το Ρόντο να μας ναι. Εντάξει, αφού δεν βγήκε ρώτησα. Ωραία, να είστε καλά, φιλιά. Καλή συνέχεια. Σχολάς και... τώρα, σχολάς. Ναι, σχόλασα. Σχόλασα, εντάξει. Άντε, καλή ξεκούραση. Φιλιά, τσάου. Denver Nuggets, Boston Celtics, επί του πιεστηρίου, 4 ώρα. Αυτό το παιχνίδι 110-111, αφού πιάσαμε και το NBA, ας δώσουμε για κάποιους που μπορεί να ενδιαφέρονται. Indiana Pacers, Charlotte Hornets 105-96, Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves 105-100, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns 120-109, Dallas Mavericks, Miami Heat 88-95.
και Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers 107-95. Ακόμα μια νίκη για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Προχθές και βάλει και μια ωραία σαραντάρα. Το είχαμε συζητήσει τελευταία φορά που πιάσαμε τα του NBA εδώ πέρα. Κάποιοι λέγανε εντάξει, μωρέ τώρα είναι σε κάμψη, είναι σε παρατεταμένη, σε παρατεταμένο ντεφορμάρι, σε κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Και θα επιστρέψουμε εδώ να τα βάλουμε όλα σε τάξη. Σε τάξη ή και σε αταξία, κανείς δεν ξέρει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 30ης ημέρας του Γενάρη. Ακόμη μία μας έμεινε για να φάμε και αυτό το μήνα. Είδατε το χέρι μου για να θυμηθώ πόσες μέρες έχει ο... Είδες το χέρι σου. Αυτό που δείχνουμε την πουνιά, ναι, με το με κοκαλάκι. Τα Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος και ούτω καθεξής. Πώς πάει τα κοκαλάκια, είναι Ιανουάριος τώρα. Ναι, ξεκινάς από Ιανουάριο, όπου πέφτει σε λακκουβάκι, είναι, μέρα που δεν, είναι μήνας που δεν έχει 31. Έτσι κι αλλιώς μετά όμως είναι Φεβρουάριος. Φεβρουάριος είναι γνωστό. Ιανουάριο, μετά δηλαδή ο Μάρτιος. 31. Α, έχει. Ο Απρίλιος 30, ο Μάιος 31, ο Ιούνιος 30, Αύγουστος, Ιούλιος και Αύγουστος πάνε παπαπαπ. Μαζί. Μαζί 31 και ούτω καθεξής. Και έτσι συνεχίζει. Α, δεν το ήξερα αυτό το κολπό. Είδες, κολπάκι εδώ από το Λόγο Επειδή. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Ευθύμη από το εξωτικό Μαϊάμι που μας ακούει. Ναι, παιδί, μόνο εξωτικά μέρη σήμερα. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Έλενα μας γράφει. Ετοιμαζόμαστε για μεγάλα γούστα στο Μαϊάμι. Μας δίνει είδηση η οποία... Μάνε το μπανιό. Ναι, για μπανάκι. Την άλλη φορά που συνομιλήσαμε έπεσε η θερμοκρασία στους 3 βαθμούς. Εγώ το... Πολύ ωραία. Του καταραστήκαμε. Τώρα νομίζω θα κάνει καμία 25 εκεί, θα την έχει. Ετοιμαζόμαστε λίγα μεγάλα. Με το που είπαμε 3 βαθμούς βάζει τον μπουφάντσι, Έλενα. Απροστάτευτο. Καλές, έχουμε εδώ τα air condition, όλα αυτά. Είμαι τέτοια να δίνεσαι. Είσαι του κρύου, του κρύου. Μάλιστα. Τι το ήθελα το άνοιγμα. Τι το ήθελε το άνοιγμα, τι το ήθελε το άνοιγμα. Ετοιμαζόμαστε λίγα μεγάλα γούστα στο Μαϊάμι. Ο Μπέκαμ. Ο David Beckham, το ξέρεις τον David Beckham. Βέβαια. Εντάξει, φαντάζομαι λόγω επειδή της Βικτόριας το γνωρίζεις. Όχι, από τη Real Madrid όταν έφυγε, ήταν ο αγαπημένος μου. Βαρούσε τα καλύτερα φάουλ. Και αθλητική ανάλυση, κυρίες και κύριοι. Ο Beckham λέει πήρε άδεια να κάνει ομάδα ποδοσφαίρου στο MLS. Είναι το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα έκανε τα αποκαλυπτήρια. Τα χρώματα λέει θα είναι τα ασπρόμαυρα. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η είδηση. Άντε λέει να μάθεις τώρα στους Λατίνους. Το ποτέ σου δεν θα παίζεις μόνος να το ξέρεις τα ισπανικά και να βρεις να κάνεις ρήμα με κάτι άλλο. Ερχόμαστε λέει. Επειδή λέει έχω φάει και συμπληρώνει, μας έχει στείλει ένα εκτενές ρεπορτάζ. Ναι. Έχω φάει λέει βατραχοπόδαρα και ξέρω. Α, ναι, για να μας πούνε. Έχουν γεύση λέει σαν chicken wings. Δοκιμάστε το, ναι, καλή έτσι συνέχεια. Έτσι είναι, δεν είναι κάτι αποθητικό. Ναι, κάτι το έξτρα. Κοίταξε, ό,τι δεν μπορούμε να το κατατάξουμε σαν γεύση. Ναι. Λέμε ότι μοιάζει με το κοτόπουλο. Ναι, είναι στο περίπου κάπως εκεί δηλαδή και στην όψη όπως το έχω δει, έτσι όπως το τραγανίζει. Ναι, αλλά ξέρεις ότι άλλο το βατραχάκι που είναι μέσα στο βάλτο. Ναι, έτσι τώρα που το λες. Ναι. Σου κάνει τώρα όχι, να το φας. Δεν, κάνει. Δεν σου κάνει αίσθηση να το φας. Τώρα ναι. Άμα στο κρύψου και άμα σου πούνε ότι δεν είναι. Κοίταξε, όχι ότι δεν θα το δοκίμαζα. Ναι. Λες, ε. Ναι, θα το δοκίμαζα. Την επόμενη φορά που θα σου υποσχεθώ εκδρομή. Όχι, εγώ τρώω και τα περίεργα. Τα σούσι. Εντάξει, το σούσι τώρα τι είναι, μωρέ. Ομό ψάρι. Ναι, άλλοι δεν τα τρώνε. Δεν τα τρώνε άλλοι. Εντάξει, ένα σούσι. Τι μας έμεινε σε αυτή τη ζωή, Ελένα μου. Σούσι μας έμεινε. Ένα σούσι. Όλα μας τα πήρανε. Δηλαδή, ένα σούσι να φάμε, ένα φύκι, ένα κάτι τη. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. Εδώ με τη σταθμάρα μας με το Λίμπερο 107,4. Ποιους αξίζει να μνημονεύσουμε σαν σήμερα? Γεννήθηκαν στις 30 του Γενάρη. Ο Μοχάτμα Γκάντι το 1948. Για να τους μνημονεύσουμε πρέπει να είναι πεθαμένοι, έτσι. Όχι μωρέ, υπάρχουν, όχι υπάρχουν. Αλλιώς δεν ακούγεται ωραίο ρε συμπάμπη. Εντάξει, υπάρχουν και ζωντανοί. Και ζωντανοί, ζωντανοί με τους ζωντανούς, νεκροί με τους πεθαμένους. Γεννήθηκε ο αγαπημένος των Λαρισαίων Φερντιναντ Πόρσε σαν σήμερα το 1951. Ο Πόρσε. Όχι, πέθανε, τι λέω ρε παιδί μου. Και ο Γκάντι πέθανε σαν σήμερα, όντως. Λάβος τους θανάτους έβλεπα. Μνημονεύουμε, και εγώ το 51, τους μνημονεύουμε, σωστά. Με διορθώνεις εγώ εκεί τα δικά μου. Ξέρεις, γιατί η Λάρισα και με τις Πόρσε της Καγιέν. Οι Πόρσε από εκεί βγήκαν. Από τη Λάρισα, ναι, εννοείται. Και μετά πήγε εκεί στα εξωτερικά. Τι νομίζεις. Εκεί κάμπο, είχε εκεί ευθεία και μπορούσαν να το δοκιμάσουν. Να μην χαλάει ναι, τα αλλά μάξι. Είσαι και την η πόλη με τις περισσότερες. Είναι, η Λάρισα γι' αυτό φημίζεται. Γιατί η Πόρσε Καγιέν και τα.
Τα καφέ τη. Και τα καφέ, βέβαια. Βεβαίως, ναι. Και τη μπουτίκ, βέβαια. Τη μπουτίκ. Ναι, εσύ που είσαι και τη μοδό, Έλενα. Μπουτίκ, κρεάτον ή. Εσύ, παιδί μου, σαν τα ντρέπεσαι, μπουλε. Μπουτίκ κανονικέ, με ρουχαλάκι αυτό. Σου πληροφορώ ότι υπάρχουν διεθνεί οίκοι στην Λάρισα, ναι, που δεν του συναντάσου ούτε καν στην Αθήνα. Τώρα δεν θυμάμαι, κάτι Ντόνα Καράν, κάτι τέτοια. Υπήρχαν τουλάχιστον τα παλαιότερα χρόνια. Ντόνα Καράν, Νιου Ιόρκ. Ναι, ναι, υπάρχει. Μόνο στη Λάρισα. No, λέω τώρα, δεν τα ξέρω κι εγώ. Παίζουμε ένα διεθνή έτσι οίκο που. Δηλαδή θες να μου πει ότι ο Γκούτσι έχει. Ναι, μόνο στη Λάρισα μπορεί να έχει. Τώρα μας πληροφορεί. Ξέρει ο Γκούτσι τι κάνει. Καλά, δεν ξέρει. Καλά, το Γκούτσι είναι και λίγο λαρισαϊκό. Εδώ που τα λέμε. Α, πα του Γκούτσι να φάσει και να φάσει. Να ψωνίσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα. Εστιατόριο με σούτσι στη Θεσσαλονίκη που έχει. Έχει αρκετά. Αρκετά. Στο κέντρο έχει αρκετά, στην Καλαμάτα. Το πιο καλό δηλαδή. Το πιο καλό. Θα μας κεράσεις. Εφάμιλο σαν του Σάρκ το ρεστοράν. Αυτόν θέλεις να το κανονίσουμε άμεσα να μας κεράσεις. Να γίνει σούτσι. Έτσι λοιπόν. Να κοίταξε κάποτε ένας φίλος μας. Να έχει και πάρκινγκ όμως, ε. Εντάξει, το Σάββατο το απόγευμα είμαι free. Είσαι free, Ελένα μου, οπότε πάμε για σούσι. Ναι. Μάλιστα. Ή μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς. Κάποτε ένας φίλος εδώ, ναι, μας είχε στείλει καφέδες. Ναι. Παρήγγειλε σε ένα μαγαζί και μας φέραν εδώ πέρα delivery. Δεν γίνεται τώρα delivery να τα κάνουμε. Πάμε να στρωθούμε σε λευκά τραπεζομάντιλα να φάμε. Λευκό το τραπεζομάντιλο δεν ταιριάζει με την ιαπωνική αισθητική φίλη. Δεν ξέρω. Έχουμε τα chopsticks εκεί. Θα χαθούνε. Να πάμε στην ταβέρνα ρε του Σάτωση να φάμε. Πιάζω ρε μισό κιλό φύγει να πούμε εκεί πέρα. Φτιάξω με μια λίγο λεμονάκι. Αλλά βγάλτε απόφαση, βγάλτε απόφαση. Λοιπόν, το Σάββατο εδώ θα το κανονίσουμε. Έχεις πάει εσύ για σούσι? Όχι, έχω πάει θα είναι η πρώτη φορά λοιπόν που θα πάμε όλοι μαζί. Έτσι, θα σας κεράσω εγώ. Ευχαριστούμε. Όχι, παρακαλώ, Batman. Εσύ. Άντε, έχω ράνει τέτοια εδώ. Άντε καλά, άντε καλά. Ήταν να είναι πάμελο του Σάρκ. Έτσι έγινε, φιλιά, το Σάρκ σουσί. Ποιο Σάρκ? Το Σάρκ μάλλον, το μαγαζί. Καλά τώρα διαφημίζουμε. Τώρα μας το είπε, τα ανέφερε τρεις φορές. Πάμελο λέει, ξέρω. Όχι, εδώ στο κέντρο, αν σας βολεύει, ξέρω, ωραιότατο και οικονομικό. Και οικονομικό, όχι, δεν κερνάει άλλος. Τι να πάω στο Αφάν Γκατέ, το τοπ. Θα φάμ. Λέμε και κάνα τέτοιο που και που. Να ξέρετε ότι οι μερίδες στα Ιαπωνέζικα είναι μινιόν. Μινιόν, αλλά δεν θες και πολύ. Έχω φάει σούσι μετά από Hangover. Θες και πολύ. Δεν θες πολύ, μωρές. Πόσο σούσι. Σούσι. Τρως και δεν χορταίνεις. Πλάκα κάνεις. Εντάξει, έχω φάει μετά από Hangover συγκλονιστικό κιόλας. Θα μου πει μπορεί να πήγε χαμένο. Ναι. Ήμουν ακόμα πεθυσμένο μάλλον. Τι έφαγες? Σούσι, παιδί μου, εκεί διάφορα. Εκεί μου φέρανε, ξέρω εγώ. Πού εδώ, Θεσσαλονίκη? Ναι, να με περιποιηθούν. Πασάκα μου. Τι ώρα είχε ανοιχτό μαγαζί? Μεσημέρι, ρε παιδί μου, μετά ξυπνήσαμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Και μου λένε, αλλά πασάκα μου, χθες ήσουν υπέροχο. Που κουτροβαλούσε. Κατάλαβε. Φάει και λίγο σούσι. Είναι από αυτά τα τυχερά τη ζωή καμιά φορά που συμβαίνει. Όχι, γενικά και το κινέζικο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν έχει λίγο το στομαχάκι σου ανακατεμένο, τα ψητά λαχανικά, τα τέτοια. Καθαρά σου πίτσε. Ναι. Αυτά είναι ελαφριά κουζίνα και ενδείκνυται. Ωραίο. Ωραίο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Υπάρχουν τρία γεγονότα. Τρία γεγονότα, μάλιστα. Ένα. Έχω φάει καγκουρό και κροκόδιλο. Τι εννοεί, έχει φάει καγκουρό και κροκόδιλο? Φιλέτο. Φιλέτο, μάλιστα. Και πώ είναι, σαν κοτόπουλο θα μα πει. Όχι. Α. Το κροκόδιλο είναι πολύ σκληρό, ενώ το καγκουρό είναι πιο μαλακό. Για να πεθάνει. Μάλιστα. Ποιο ήταν πιο ωραίο? Το καγκουρό. Το καγκουρό, μάλιστα. Τι πουρό, τι καγκουρό που τραγουδούσε και η Ελένη Ροδάμ. Δεύτερο, στην Αγγλία τα έχω φάει αυτά. Έτσι, ναι, σαν τουιτσάκι, φτιάξε μια πίτα καγκουρό να πούμε. Κακομαγειρεμένα θα έλεγα. Μάλιστα. Ακόμα γιατί έχουμε και άποψη πως μαγειρεύονται τα καγκουρό. Ναι, μάλιστα. Εννοείται πως έχουμε άποψη. Όλα έχουμε άποψη. Εννοείται, λόγω επειδή είσαι βεβαίως. Δεύτερον. Δεύτερον, στην Αγγλία τρώω κάθε εβδομάδα κινέζικο. Mm-hmm. Τρίτον. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Αν πες τον, ναι. Σούσι, έχω φάει σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας πρώτη φορά. Έτσι. Να ξαναρθούν στα πράγματα. Ζήτω Ελλάδα, ζήτω εθρησκεία. Να φάμε και λίγο σούσι. Σε γνωστό βουλευτή, τέλος πάντων. Και καλά έκανες. Εσύ γιατί σου λέει και σε κάλεσε?
Με κάλεσαν. Ε, τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρει τι είμαι εγώ, Έλληνα. Δεν έχει καταλάβει. Δεν τον έχει καταλάβει. Δεν τον καταλάβει. Δεν πολλά δεν ξέρει, Έλληνα. Εσύ με έχει για ένα άτομο που σου μιλάει στο Facebook. Έναν απλόν. Έναν απλόν ομιλητή. Ένα απλό ελεηνό τύπο. Όχι, ελεηνό τώρα. Ε, κοίταξε, άμα μα πάει, κοίταξε. Έχει καμιά εκδήλωση Νέα Δημοκρατία, μα βάλει τώρα σου. Είχε κόψει η ΟΝΕΔ την πίτα τη την προηγούμενη Δευτέρα. Το χαζε. Το χαζε. Μπορεί να κανονίσουν να πάμε να φάμε σούσι. Εντάξει. Εσύ όλο μπορεί, δεν μπορεί το άλλο και πουθενά δεν πάμε. Μάλιστα. Έχουμε προτάσει. Έχω τάξει ότι θα πάμε να φάμε στην Έζικο. Τέλειωσε. Ωραία, κανονίστε τώρα, παιδιά. Σα λέω το Σάββατο είμαι free. Είναι free. Κανεί δεν έχει λεφτά. Ναι, εδώ και εγώ την έταξα να την πάω στα Γιάννενα. Τίποτα. Ούτε στην Άρτα. Όλοι σουτάζουν, Ελένα, όλοι σουτάζουν. Αλλά να δω ποιο θα τα κάνει πράξη. Κανένα, τι. Γεια σου, Κρί μου, γεια σου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα και πάλι. Καλώς μετά το καγκουρό και το κροκόδιλο, πιστεύω να επέμβει το Σουρού. Εντάξει, αυτό. Μας έχει γυρίσει τα άντερα, κανονικά. Ε, πιάσαμε τώρα την ιδιαίτερη κουζίνα, πώς την πιάσαμε, έλα μου. Ναι, από εκεί που ήμασταν στα Παϊδάκια και στα Λουκάνικα και στα τέτοια, γυρίσαμε στα... Ναι, στο σούσι, τέλος πάντων, πιστεύω ότι αν βγείτε τριάδα, κανονικά, πιστεύω ότι θα έρθει ξερή στο καλό του εστιατόριο, όπως μου έχει τύχει να πάω να πάρω παραγγελία, προαμνημονεύτων ετών, και μου ζητάνε, κοιτάνε τον κατάλογο. Εστιατόριο μεγαλική κουζίνα κάπου στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Είχε την έμπνευση να το ανοίξει κάποιος και μου ζητάνε. Πες την πόλη, πες την πόλη, πες την πόλη. Ήταν στον Κρόκο. Κοζάνης. Wow, εντάξει, ίσως γι' αυτό επειδή ήθελε να μαγειρεύει με σαφράν, α πούμε. Το σκέφτηκε αυτός που το άνοιξε. Ναι. Ήταν συνάδελφος, δουλεύαμε Χαλκιδική μαζί. Και μου ζήτησε να πάω ένα διάστημα. Δεν υπήρχε ακόμα ο Κρόκος Κοζάνης, δηλαδή ήταν ελάχιστοι ξέρανε. Ναι. Μόνο αυτοί που καλλιεργούσαν και κι όσοι το δούλευαν, τέλος πάντων. Ναι. Σκέφτηκε ότι θα δούλευε λόγω ΔΕΗ. Τι ΔΕΗ τζίδες, ρε παιδιά, ας πούμε. Ήτανε καλές εποχές. Καλές εποχές, εντάξει, θα πηγαίνει κανένα μπουζούκι να μου πεις να άνοιγε, να το πω μπράβο. Ναι, αλλά το σκέφτηκε περίεργα και έρχονται, κάθονται, κοιτά τον κατάλογο. Ναι. Προς τιμή τους τον κρατούσαν από τη σωστή πλευρά. Ναι. Και μου ζητάνε τρία κουβέρ. Σκέτα. Λέει σκέτα. Λοιπόν, βέβαια δεν τα κατάφερε το μαγαζί, έκλεισε. Προφανώς. Ήταν και τα φτηνά τα κουβέρ, σου λέει πάρουμε κάτι φτηνό γιατί δεν και τις άλλες τιμές. Ναι. Το βλέπω να έρχεται, να πηγαίνετε να κάθεστε να φάτε και να παραγγέλνει κάποιος από τους τρεις σας, δεν λέω ποιος, τρία κουβέρνια. Ναι, μπορεί και εγώ, μπορεί και εγώ. Να είσαι καλά, φιλιά, τσάου, τσάου. Καλά, αυτό θα ήταν εκπομπάρα. Να συγκεντρώσουμε όλες τις αποτυχημένες προσπάθειες κατά καιρούς εστιατορίων που έχουν ανοίξει με προοπτική ότι θα πιάσουμε με γκουρμέ κουζίνα, με στα πιο απίθανα μέρη της Ελλάδος. Τώρα είναι τώρα στην Κοζάνη, ας πούμε, να πάω να ανοίξω άλλο γκουρμέ εστιατόριο. Εντάξει, πλέον. Πλέον. Πάλι τα παλιά, ναι. Τώρα που έχει γίνει τη μοδός με τους τατουατζίδες, τους σεφ και τα τέτοια. Τους σεφ, αυτό εντάξει, πιάνετε λίγο το γκουρμέ, το μεγάλο, το πιάτο, το πασπαλισμένο. Αλλά τα παλιά τα χρόνια ο λαός ήθελε, είχαμε πασόκ, ήθελε εκεί σουβλάκι. Το παϊδάκι του, αυτά τα πράγματα είχε μάθει. Ο φίλος μας ο Ευθύμης μας λέει στο Μαϊάμι είναι καλά τα πράγματα, έχει 27 βαθμούς για όσους ενδιαφέρονται. Ωραία. Μα και εμείς όμως σήμερα θα έχουμε θερμοκρασίες Μαϊάμι. Μαϊάμι, άμιν Μαϊάμι. Ναι, Μαϊάμι, μιας και πιάσαμε τα γαστριμαργικά. Μέχρι και 16 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρα και θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία λιακάδα. Και το αντιλαμβανόμαστε και τώρα το πρωί όσοι κυκλοφορήσαν ή όσοι ετοιμάζονται να βγουν στον δρόμο και περιμένουν ενημέρωση από το λόγο. Επειδή καλές είναι οι θερμοκρασίες, 7 βαθμούς έχουμε, χωρίς πάρα πολύ υγρασία, 70%. Για την πόλη μας είναι σχεδόν έρημο Σαχάρα. 16 θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημεράκι. Όλη η εβδομάδα θα μας πάει έτσι με πάνω από τους 10 βαθμούς. Δεν έχουμε να ανησυχούμε Super. Τίποτα. Είναι τύπου Αλκιονίδες. Τύπου Αλκιονίδες μπορείς και να το πεις. Δεν έγιναν. Ξέχασε ο Ιανουάριος. Εκεί μας καταντήσαν. Τώρα. Εκεί μας καταντήσαν οι αλήτες. Να δούμε πότε θα έρθει βέβαια η βαρύ χειμωνιά, γιατί φέτος δεν την είναι πολύ. Πώς δεν ήρθε, παγώσαμε. Παγώσαμε λίγο τώρα, 2-3 ημέρες. Τι θες κι άλλο, θες χιόνια. Αλλά ήθιστε να κάνει και λίγο χειμώνα, να σκοτώσει τα μικρόβια. Δεν θυμάμαι με τα χιόνια έκανε εκπομπή. Πώς δεν έκανα εδώ, ερχόμουν, δεν ερχόταν το μισό το ράδιο και ερχόμουν εγώ. Άστα να πάνε. Μην μου το θυμίζεις, μην μου το θυμίζεις. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα, Δημήτρη. Στο Μαρακές, ξέρεις πόσα ελληνικά μαγαζιά είχα να δω. Στο Μαρακές. Και να μπω να φάω, ναι. Και τα είχανε μαροκάνι.
Μάλιστα, τι, δηλαδή. Ελληνική κουζίνα. Ελληνική ο ένας την έλεγε μάλιστα ελληνική κιζίνα. Κιζίνα. Δεν μπορούσε να μιλήσει καλά ελληνικά. Εντάξει. Και για τα πάντα. Δηλαδή που λένε απαγορεύεται το αλκοόλ, άφθονο, τσίπουρο, γράπα, μπύρες, λευκά κρασιά, ό,τι θες φίλε. Εσύ πήγες στο Μαρακές για να φας σουβλάκι και παϊδάκια, ρε φίλε. Εκεί να φάω δηλαδή. Δικιά τους κουζίνα δεν την πήγαινα, ρε φίλε. Και πάλι και ακόμα και τα δικά μας εκεί είναι διαφορετικά. Εντάξει. Τα ίδια είναι, πάνιδα είναι, Έλενα. Αλλά από άλλα χέρια. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Μέχρι και χταπόδιση σκάρα, νησιά θαλασσινά. Σε λέω τρέλα. Να πάμε Μαρακές τότε να φάμε ελληνική κουζίνα, αφού τρελά. Όχι βρε, εγώ τώρα σε λέω για την Κυριακή να πάμε πάνω Γιάννε, να σταματήσουμε και στο Πλανητάρχη να γουστάρουμε τσίκνα και βουκάνικα. Ο Πλανητάρχης ποιος είναι? Ο Πουγάς, ξέρω. Μια μεγάλη καντίνα. Μια καντίνα. Σε καντίνα θα μας πας. Κατάλαβες τώρα, από τα Σούσια καταλήξαμε στην καντίνα, Ελένα μου. Και τώρα στα Γιάννενα θα πάμε, δεν θα πάμε στο Σάρκ και στα Σούσια. Μάλιστα. Μιλάω για τον δρόμο. Ναι, ναι, να πάμε. Αφού έχεις μείνει στα Γιάννενα, πάνε μας ένα καλό εστιατόριο να γουστάρουμε εκεί πέρα στη Λίμνη. Και πλήρωσε. Στη Λίμνη, εκεί στα παραλίμνια. Ναι, να μας κάνεις και κανένα πιστεύω. Την τελευταία φορά που έφαγα στα Γιάννενα ήταν ένα τυλιχτό σε λαδόκολα. Μάλιστα. Αυτό, ωραία. 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 Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Μιλάμε. Μιλάμε. Ναι, μιλάμε. Μιλάμε. Τα χανόμαστε εδώ. Είμαστε στο 2310287 και 3 οκτάρια. Εκπομπή που τώρα πώς το γυρίσαμε αυτό, πήγαμε στο γαστριμαρχικό, ούτε χαμπάρι το πήραμε. Από τα βατραχοπόδαρα ξεκίνησε όλο αυτό το ζήτημα. Μπορεί. Να μας βγει ένας Γιαννιώτης, να μας πληροφορεί. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ και τις επόμενες ημέρες. Το νησάκι τα τρώνε. Το νησάκι, μόνο εκεί από κυρίως, ναι. Τώρα πολύ πιο δύσκολο θα τα βρεις παντού. Στα υπόλοιπα. Στο νησάκι σίγουρα. Δηλαδή, αν θες να φας βατραχοπόδαρα, θα πας στο νησάκι. Στα υπόλοιπα τι τρώμε εκεί στα Γιάννενα, λέμε τώρα. Μα πάμε. Έχει πολλά κρεατικά, έτσι. Φαντάζεσαι ναι. Να με δεις να πάω τελικά, ξέρεις. Αν δεν θα μου ξαναμιλήσει. Τι λες, όχι παιδί μου, τέτοιο είμαι εγώ σε καμία περίπτωση. Έτσι το είπα τώρα λίγο να σε. Δεν μπορούμε να πάμε και με την αποστολή, ρε παιδί. Να μας τρουπώσουμε σε ένα λεωφορείο. Πάνε και από την προηγούμενη να φάμε και στο ξενοδοχείο και όλοι inclusive τζάμπα. Για ανταπόκριση θα πας. Ναι, παιδί μου, δεν μας παίρνουν, ξέρω εγώ κάτι, πρέπει να βρούμε. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να πάμε για τον αγώνα. Εμείς θέλουμε να πάμε για το γενικότερο. Να δούμε πώς θα περνάει. Να δούμε πώς θα περνάει ο κόσμος στα Ιωάννη, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ μια Κυριακή στο χωριό. Μια αυτό, μια τέτοια. Ναι, ναι. Για λαογραφικούς σκοπούς. Τώρα τα ποδόσφαιρα σιγά έρχονται και παρέρχονται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Για τον Τζερζελέ θέλω να πάμε. Μάλιστα. Και ας μην δούμε μπάλα. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό ας μην περάσουμε και έξω από το γήπεδο για τον Τζερζελέ. Δεν πάμε καθόλου τίποτα. Να πάμε αλλού. Τίποτα. Για χαζομάρα. Βάλε Τάνια σε χαζομάρα. Πολύ στην εκπομπά. Χαζαμάρα. Για χαζαμάρα. Να σε καλά. Το άκουσε τσίμισε εδώ. Μήπως να κάνουμε κανένα πουλμαντό, να κάνουμε κανένα Μπατμανίδης τουρς. Είδες, σε ενδιαφέρονται πολύ για εκδρομές. Ωραία, ο ίδιος είναι καλέ. Ναι. Όχι, το ξέρω, αλλά κι άλλοι είπανε για. Κι άλλοι είπανε. Καλά, μα σε βάλουμε εκεί πέρα και πούμε ότι θα είσαι σαν την Έλενα Ναθαναήλ στην επιχείρηση Απόλλων ξενεργός. Ναι, εγώ θα κάνω την παρουσίαση, κλασικά. Από εδώ τα διόδια, από εδώ άλλα διόδια. Έχουμε να περάσουμε με τσόβο, ανήλιο. Ανήλιο θα φάμε καλά, εκείνη τα ωραία τα παϊδάκια. Τα ξέρεις. Δεν τα ξέρω τώρα τι είμαστε με την πλέμπα να πηγαίνουμε στα μέτσοβα και σε αυτά εκεί που τους ψηρίζουν. Στα πω εδώ τώρα, ρεπορτάζ δρόμου. Ρεπορτάζ δρόμου, το έχω, πολύ άσχημα. 2-31-0-2-87 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. 30 του Γενάρη, ποιους μνημονεύσαμε, αυτοί που πεθάναν σαν σήμερα, ποιοι φύγαν τη ζωή. Το 2007 σαν σήμερα έφυγε ο Νίκος Κούρκουλος. Αφού πιάσαμε τους θανάτους τώρα, έτσι, εντελώς πληροφοριακά. Αλλά γιατί ήθελα να δω ποιοι γεννήθηκαν, κυρίως αυτούς αναφέρουμε. Ο Ούλοφ Πάλμε το 1927. Ιδός πολιτικός πρωθυπουργός και δολοφονηθεί 1980 και γέμισε όλη η Ελλάδα με οδούς Ούλοφ Πάλμε, γιατί ήμασταν και σοσιαλιστέ κάποτε. Επί Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε μείνει και στη Σουηδία και είχε στενούς δεσμούς. Ο Φιλ Κόλινς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951. Ο Γιώργος Βακουφτσής σαν σήμερα το 1980. Σαν σήμερα το 1981 γεννήθηκε ο Ντίμιταρ Μπερμπάτο, που πέρασε και από τα εδάφη της Μακεδονίας, ήρθε προπέρυσι στον ΠΑΟΚ με πολύ μεγάλη αποτυχία. Θυμάμαι όμως. Ναι, το θυμάσαι. Το Manchester United, αυτά, ιστορίες τέτοια. Αλλά πέρασε σχεδόν και δεν ακούμπησε και έφυγε σαν παλτό και αποτυχημένο. Τρόπο να το πούμε. Φτάσαμε να σχολιάζουμε έτσι εμείς τον Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των φίλων του Δικεφάλου που μέχρι περίμενα. Μέχρι πότε έκατσε. Ένα εξάμηνο έκατσε.
Δεν το πολύ. Βαρέθηκε. Βαρέθηκε, μωρέ. Τι είχε να κάνει. Εκεί η γυναίκα του τον έλεγε. Του τραβούσε. Σήκω να φύγει. Δεν την άρεζε. Δεν πέρασε καλά. Είχε μάθει τώρα. Σα Αγγλίας. Ναι, σα Αγγλίας εκεί. Α, δεν μπορεί. Τη φέραμε εδώ στην ύφη του Θερμαϊκού. Ωραία, Μακεδονία, Παλάζ, θάλασσα. Αυτά δεν τα ήθελε. Ήθελε πρέτα πορτέ. Δεν ξέρω κι εγώ. Ναι. Σούσια και κινέζικα. Με διαφορετική αισθητική. Τέλο πάντων. Ξέρει ότι σε μια μεταγραφή ποδοσφαιρική υπάρχει ένα τεράστιο παρασκήνιο που πάντα λέγεται. Ότι φταίει η γυναίκα. Δεν φταίει η γυναίκα, παίζει το συντροφικό, είτε είσαι παντρεμένος είτε είσαι λογοδοσμένος με μια κοπέλα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αν ένας παίχτης μετακινηθεί. Έχουν χαλάσει μεταγραφές ακριβώς και μόνο επειδή η σύζυγος δεν ήθελε να πάει σε μια πόλη. Ήθελε να μείνει σε μια έτσι πιο κοσμοπολίτη και παίζουν για τα παιδιά που έχουν πάει στο σχολείο, που έχουν μάθει. Είναι, ξέρεις, το να μετακινήσει κάθε χρόνο είναι δύσκολο. Γι' αυτό και πιο πολλοί δεν έχουν. Είναι μικροί, δεν είναι παντρεμένοι και τέτοια, είναι free. Είναι free. Καλά και παντρεμένοι που είναι πάλι free. Καλά, ναι, δεν έχει, υιοθετούμε αυτά που λέμε σε καμία περίπτωση. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα αφού ολοκληρώσαμε και τα ιστορικά στοιχεία, κυρίες και κύριοι, που σας παρέχει την γνώση του λόγου. Επειδή δεν ξεχνάω την εκπομπή, σε ποια εκπομπή βρισκόμαστε. 7 η ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε για την δεύτερη μας μαχητικότατη ώρα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, στην πρωινή μας πανδεσία, πολυπίκυλη εκπομπή, πολύπλευρη, η αρχή της παντογνωσίας, η μεθά. 2-31-0-287-38, συζητούμε περί ανέμων και υδάτων, ούτως ή άλλως, πάντα αυτή η εκπομπή. Πολυπολιτιστική και πολυπολιτισμική. Ναι, εννοείται. Καλημερίζουμε τον φίλο μας, τον Νίκο, που μας γράφει. Έλενα, λέει, έχεις ξεψαρώσει απίστευτα. Τι εννοεί, έχεις ξεψαρώσει. Τι εννοεί. Δεν ξέρω, πας και κάνεις κρυφά εκπομπές που δεν αλλού και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Όχι. Με την καλή έννοια μας λέει, με την καλή έννοια, βεβαίως. Γιατί προφανώς ο φίλος μας ο Νίκος μας ακούει από τις πρώτες εκπομπές που μπορεί να ήσουν και ο λίγο τι πιο σφιγμένοι. Ενώ τώρα έχεις πάρει την μπάλα στα πόδια και οργώνησες αντίπαλες περιοχές. Κατατροπώνεις. Μπράβο, λέει, στον Batman χτίζει καριέρες Τριγωνίδου, Βουγιούκα, Έλενα Ντάντζελο και μια κοπέλα που είναι τώρα στην Αθήνα. Ποια εννοεί, ποια κοπέλα είναι στην Αθήνα. Πες του ότι είμαι αυτός που πήρα χθες και του είπα για μπασκετικούς παοξίδες. Δυστυχώς είμαι επαγγελματικό ταξίδι, σας ακούω τα ακουστικά και δεν μπορώ, λέει, να τηλεφωνήσω για να μην χαλάσω το σοβαροφανές προφίλ μου. Μην χάσει και τη δουλειά του. Φαντάζεσαι να έχει τώρα εκεί business administration και όπως τα λένε και να πάρει τηλέφωνο και να πει, έλα, πήρα να πω και τον προηγούμενο. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο. Καλό ραντεβού επαγγελματικό σε όλο τον κόσμο που πηγαίνει τώρα στη δουλίτσα του ή ετοιμάζεται για αυτήν, είτε μπορεί να βρίσκεται μέσα σε αυτήν και μπορεί να κλέβει λίγο έτσι μια στάλα ξεχνιασιάς. Ναι, για να ακούσει το λόγο επειδή. Πού να σε στείλουμε, Έλενα μου, κάπου πρέπει να σε στείλουμε και σένα. Τι δεν γίνεται έτσι. Πού να πάω κι εγώ. Πού να πας, πρέπει να σε βρούμε. Τηλεόραση. Να... Τηλεόραση, ναι, μωρέ τώρα. Είμαι τώρα για τηλεόραση. Για τηλεόραση είσαι, για τηλεόραση, τελείωσε. Εδώ διαβάζουμε ότι... Έχουμε προτάσεις. Έχεις προτάσεις. Είμαι ανοιχτή. Ανοιχτή. Θα σου βρούμε, θα σε αποκαταστήσουμε γιατί η εκπομπή μας είναι ο ΑΕΔ. Όλους τους βρίσκει δουλειά. Ο Sky, να, ο Sky έχει μια καλή ευκαιρία. Λέει, βγάζει ένα καινούριο ερωτικό reality. Να, τι θες εγώ να κάνω εκεί. Δεν ξέρω. Μήπως να το παρουσιάσω ή να πάω. Να το παρουσιάσεις. Τώρα έχεις την Πακοδή μου απέναντι. Α. Τη φάμε, λες. Η Μαρία θα το παρουσιάζει. Η πολιτή μας, η Μαρία, φιλινάδα μας εδώ. Λέγεται ότι αυτή είναι η υποψήφια. Όχι. Έχει τα βίσματα, όχι, εμείς είμαστε καλύτερες, αλλά έχει τα βίσματα η τέτοια. Power of Love θα λέγεται το συγκεκριμένο ανατρεπτικό show του Sky, ο οποίος είδε και αποείδε ότι μάλλον με το Survivor δεν τα πολύ. Βαριούνται λίγο τελικά. Δεν το βλέπεις εσύ. Ούτε πέρυσι όμως έβλεπα εγώ. Ούτε πέρυσι έτσι. Εγώ που έβλεπα φέτος ούτε να το αγγίξω, ούτε να το γυρίσω το κανάλι. Δεν με πολύ. Τίποτε. Είναι βαρετό. Δεν έχει καν celebrities τίποτα. Εσύ άμα πας θα είσαι πολύ μεγαλύτερη celebrity. Έχει Σπυροπούλου. Ένα τώρα μπήκε μπάσκετ το σώσι. Σαν τον Μπερμπάτοφ που τον φέρανε εκεί. Ήταν εξάμεινο να βάζει 15 γκολ. 6 άντρες λέει σε αυτό το παιχνίδι και 6 γυναίκες θα προσπαθήσουν να βρουν το κατάλληλο τέρι με το οποίο θα μπορούσαν να ζήσουν για πάντα. Τώρα μας το κάνει εδώ πολύ.
Τρομακτικό. Τι πάει να πει αυτό το για πάντα. Για πάντα δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Παπακαλιάτης. Πα, το είπε αυτό. Μεγάλος ο Χριστόφορος. Εμείς ποιοι είμαστε τώρα να αθετήσουμε τον Χριστόφορο. Να μιλήσουμε εμείς. Το μεγάλο τον φιλόσοφο. Είναι το για πάντα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο με τόσες προτάσεις. Τώρα μας λένε αυτοί για πάντα. Σε ένα σπίτι, λέει, θα φιλοξενούνται δύο ομάδες σε ξεχωριστούς όμως χώρους. Αρένων φιλέων. Δεν το διευκρινίζει. Υποθέτω. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις με το αντίθετο φύλο, τα μέλη και των δύο ομάδων θα προσπαθήσουν να ξεχωρίσουν τον ιδανικό σύντροφο από τον τρόπο που κινείται και συμπεριφέρεται. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον θα είναι... Ψάχνονται αυτοί. Καλά, λουγούρια. Αλλά θα είναι αρένων και θηλαίων. Ναι. Κατάλαβες, θα είναι και τα κοριτσάκια μέσα. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα είχαμε άλλα θέματα. Γιατί θα είναι μαντράχα, λεκίδα, μυρίζει ποδαρίλα, σαν το καψιμί, σαν το στρατό, ένα πράγμα το ένα το δωμάτιο. Αν και τα αγοράκια τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πολύ... Αφανγκαντέ. Αφανγκαντέ με τις κρέμες τους. Σουσού, φρουφρου και άρωμα. Πέσει τα παιδί μου, πέσει τα παιδί μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θυμάσαι εκείνη την αρτίστα τη Σιρίνα, τώρα που μιλάς για τηλεόραση και ζευγάρια. Ναι. Που είχε πει θα κλείσω το Facebook μου, τα παρατάω όλα και τέτοια πράγματα. Ασχετό. Και πού θα πήγαινε, ναι, καλά προφανώς, και πού θα πήγαινε. Τελικά άνοιξε Instagram. Άνοιξε Instagram, ποια αρτίστα, πες μας. Η Μαριλού Μοράλες. Μαριλού Μοράλες, να μιλήσουμε μετά με ονόματα εδώ γιατί κάνουμε ρεπορτάζ. Μπορεί κάποιος να διαφερθεί. Μαριλού Μοράλες, official είναι ο λόγος. Κάτι φίλοι. Μαζί πρέπει να την είχαμε πει αυτή την είδηση κιόλας. Μάλιστα, είδες, τίποτα. Ναι, είναι η αρτίστα που έχει γυρίσει συγκεκριμένη ταινία, Ελένα. Ναι, και σ' άρεσε εσένα, μ' άρεσε ο τίτλος, δεν μ' άρεσε η ταινία. Α, ταινία, σαν έχουμε δει Σκορτσέζε εδώ, έχουμε δει Ταρκόφσκι, τώρα τι να μας πει. Εγώ βλέπω, μου αποστάθησε άλλη και κάτω. Μάλιστα, έτσι, μ' αρέσει με το low level που έχεις ως άνθρωπος. Είμαι καλός τύπος, κάνεις λάθος. Στο ύπνο μου, ξέρεις τι είδα σήμερα. Στον ύπνο σου. Ξέρεις τι είδα σήμερα, ποιον είδα. Ποιον είδε στον ύπνο σου. Τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Στον ύπνο σου, μάλιστα. Γιατί. Δεν ξέρω. Αυτό δεν εξηγείται καν ούτε από τον ονειροκρίτη. Δεν μπορώ, γι' αυτό δεν σε είπα τίποτα. Ήτανε με μηχανή, σε μηχανή πάνω, με άσπρη κάλτσα. Όχι, ήταν κάτι να γυρίζαν ταινία. Γύριζαν ταινία, λέει ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Μάλιστα, τι να πει κανείς. Εντάξει, οκ, έγινε κρισμού. Έγινε. Τσαο. Τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Εντάξει, καθένας. Μια λέει από τις βασικές, τώρα συζητάμε για το Power of Love. Ναι, μήπως αυτά. Δεν έχεις ανάγκη από να βρεις ένα τέρι τώρα σε αυτά. Εντάξει. Τώρα δεν θα πήγαινε για τέτοιου λόγο σε reality. Θέλει να είσαι λίγο τολμηρός και λίγο μπαγαπώντης, ένα πράγμα. Και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Λιγουρί. Βλέπεις, Τώρα, εντάξει, μωρέ, τώρα... Άντε, δεν θα πω. Να πεις, παιδί μου, να μιλήσεις, γιατί δεν κατάλαβα να τα πεις. Όχι, με τα δικά σου λόγια. Ποιος ξέρει τι άτομα θα πάνε και τι μυαλά. Καλά, μπορεί να είναι επιστήμονε τώρα. Δεν ξέρεις τι θα κάνει το casting και να τους βάλει να γράψουν ένα τεστ. Ξέρω εγώ. Μία από τις βασικές, λέει, ανατροπές του παιχνιδιού έγκυται στο ότι οι παίχτες περνούν 8 ώρες στο πλατό για το γύρισμα και τις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους. Τι εννοώ, όχι στην καθημερινότητα, την έξω. Την έξω μάλλον, αυτό σου λέει ότι είναι ιδιαίτερο, ότι δεν θα είναι σαν πίγμα. Αφού λέει θα φιλοξενούνται σε ένα σπίτι. Ναι, για 8 ώρες. Σαν δουλίτσα θα πηγαίνουν, 8 ωράκι εκεί. Α, χαρά είναι. Κοίτα, σαν δουλειά συμφέρει. Πηγαίνεις κιόλας. Ναι. Έχεις 8 ώρες να πας έξω να κοιμηθείς, να πας να διασκεδάσεις, αυτό είναι. Θα πρέπει όμως να γίνεις και αγαπητός στο κοινό για να σε κρατήσουν. Θα πρέπει, ναι, και μετά θα βγαίνεις όμως έξω και θα παίρνεις και μηνύματα. Ναι. Θα σου λένε κάνε αυτό, σε είδαμε εκεί, θα βλέπεις και τον εαυτό σου. Δεν θα είναι δηλαδή σαν Big Brother ότι θα είναι όλη μέρα κλεισμένοι. Θα είναι σαν My Style Rocks. Και, ναι, και θα έχει και το My Style Rocks ήταν έξω. Ναι, δεν θα τους φάει από αυτή. Ναι. Και θα είναι 8 ώρες, θα είναι 24 ώρες μέσα και άιντε πάμε παιδιά, εμείς οι ναυτικοί. Ναι, καλώς τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Ναι. Θα έχουν τρόπο. Και βέβαια από την άλλη θα βγαίνουν έξω και μπορεί εκεί τώρα να βρίσκουν άλλους πειρασμούς και να μπορεί να μην εστιάσουν. Σωστό αυτό, πώς θα ελέγχονται. Καλά, ναι, δεν τους παίρνουν και δείγμα. Πώς παίρνουν στον topic control αν έχουν επιδοθεί σε κάποιες άσεμνες πράξεις. Μέσα λέει από την ψηφοφορία του κοινού θα αναδεικνύονται δημοφιλείς παίκτες της εβδομάδος. Έτσι ήταν και το My Style Rocks, δεν το παρακολούθησε. Κέρδιζε μία από τις ψηφοφορίες.
μεταξύ των Κριτών. Μεταξύ των Κριτών ήταν εκεί. Εμείς θα μπορούσαμε να πάμε για Κριτές, ίσως. Ναι. Να είμαστε σε ένα παιχνίδι και να πούμε εδώ δεν πρέπει να την προσεγγίσει έτσι την κοπέλα. Κοίταξε, πάμε. Εγώ θα ήθελα να πάω παρουσιάστρια που σε έχει καταλάβει. Εντάξει, συγγνώμη που σε υποβιβάζω τόσο σου. Λέω από κάπου δεν πρέπει να ξεκινήσει. Ναι, να ξεκινήσει από κάπου. Όχι, κατευθείαν παρουσιάστρια, παιδί μου, να τελειώνουμε. Δεν κατάλαβα. Τι έχουν οι άλλες που δεν έχουμε εμείς, δηλαδή. Έλα, σε μου, παρακαλώ. Επειδή η Αραβανή είναι ξανθιά. Ποια είναι η. Η Αραβανή. Η Αραβανή, η Ευαγγελία. Ποια είναι η Αραβανή. Τώρα που παρουσίασε το My Style Rocks. Α, μάλιστα. Και τώρα παρουσιάζει το Dancing. Α, ναι. Τώρα φανεί, εγώ ξέρω μόνο. Τάκι με τον Οικονομόπουλο. Τι άλλο ξέρω. Και αυτό ξανθό είναι. Ναι. Το έχει βαμμένο ακόμα. Τώρα το έβαψε. Το έβαψε ξανά. Καστανό, εντάξει. Έλα, και η Μπακοδίου εδώ που θα μου πει τώρα. Ξανθιά είναι. Η Ιωάννα Τούνη που κέρδισε ξανθιά είναι. Δεν κέρδισε. Δεν κέρδισε. Κέρδισε στη συνείδηση του κόσμου. Α, έτσι. Τι καρδιέ μα δεν ξέρω, αλλά έτσι είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Πάντα είμαστε με του δεύτερου. Ναι, μια ζωή έβγαινε ο Πάουκ δεύτερο αυτό εκεί και λέγανε στη συνείδηση του κόσμου πρωταθλητή στι καρδιέ μα. Ναι. Έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε μάθει να, από παιδιά. Μέσα από την ψηφοφορία λοιπόν σε αυτό το νέο reality, το πιπεράτο, το Power of Love του κοινού, θα αναδεικνύουν ότι δημοφιλείς παίκτες της εβδομάδος, ενώ τα άτομα που θα αποχωρούν θα προκύπτουν από τις ψήφους των παικτών. Η Μαρία Μπακοδήμου μετά την παρουσίασή της, μετά την παρουσία της μάλλον στο Ελλάδα έχει ταλέντο, επιστρέφει αυτή τη φορά καθημερινά στους δέκτες μας αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του πιο πρωτοποριακού σοου. Ο ρόλος της σημαντικός και πρωταρχικός στο παιχνίδι. Η παρουσία της γίνεται αισθητή σε κάθε επεισόδιο αφού σχολιάζει με τους παίκτες την καθημερινότητά τους και τους συμβουλεύει για θέματα που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις με το μοναδικό της τρόπο. Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν από τις αρχές Φεβρουαρίου και θα γίνονται. Άκου τώρα εδώ τη βόμβα! Στην Τουρκία! Άρα τι μου λες ότι θα είναι έξω? Μα έτσι λέει εδώ ότι θα είναι έξω. Γιατί στην Τουρκία ρε παιδιά? Δεν έχουμε εδώ, αν θέλει ναι, σκάει. Με τουρκάλς θα γίνει. Δεν ξέρω. Λες. Α, αυτό τώρα δεν μ' άρεσε. Τι λες παιδί μου, αφού τουρκάλς αυτά δεν είχε παλιά και τους Survivor Ελλάδα-Τουρκία που παντρεύτηκαν και τέτοια. Γιατί δεν θα το κάνουμε Ελλάδα-Τουρκία. Γιατί πρέπει να βάλουμε τώρα, έχουμε και τα ίμια αυτά, έχουμε εθνικά ζητήματα, ΑΟΣ να πει. Και θα πιερώνει την Πακοδή μου κάθε μέρα. Ναι, και θα τους λέει αυτό κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και ο Λιούις Χάμιλτον για Λαντζή Ξανθός ήταν Batman. Ο Λιούις Χάμιλτον, ο Φόρμουλα 1. Ναι, για Λαντζή Ξανθός. Μάλιστα, εντάξει, για Λαντζή. Μαύρος και Ξανθός τώρα γίνεται. Δεν γίνεται. Α, μπράβο, έτσι. Μας... Πασχαλάκης είναι Ξανθός. Πάμε δυνατά. Ο Πλατέλας γενικά. Τον τελευταίο καιρό έχουμε πολλούς βαψωμαλιάδες στον χώρο του ποδοσφαίρου και αυτά μας αφορούν. Και αυτά τα ζητήματα. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και ένας επιμέρους σύμβουλος πέρα από την Μαρία Μπακοδήμου. Ένας life coach, ίσως και στις δύο ομάδες. Θα υπάρχει. Θα υπάρχει, λες. Δηλαδή ένας από το Κοσμοπόλιταν στα κορίτσα, να χρησιμοποιήσουμε στερεότυπα. Και ένας, ξέρω εγώ, από το Λίμπερο, από ένα αθλητικό ραδιόφωνο να συμβουλεύει τα αγόρια. Το Κοσμοπόλιταν τι είναι? Καλέ, το Κοσμοπόλιταν, το περιοδικό. Α, ραδιόφωνο έψαχνα. Δεν πιστεύω ότι μου έκανες τέτοια ερώτηση. Φαντάζομαι, δεν είναι, μου έλεγες, ξέρω το Κοσμοπόλιτα. Ορκίζομαι. Μα και εγώ είμαι Κοσμοπόι, εννοείται. Όταν ήρθες στο Λίμπερο να κάνω εκπομπή, διάβαζε Κοσμοπόλιτα. Ο στόχος μου ήταν αυτός, αλλά δυστυχώς μπλέξαμε εδώ με τα ποδόσφαιρα, με τα 4-4-2 και μας τη χάλασαν, μας τη μαγάριζαν την εκπομπή, Έλενα. Θα θέλαμε να κάνουμε My Style Rocks. Θα γεμίσουμε, λες, κλαρινογαμπρισμού σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να... Εγώ πιστεύω μπορεί να έχει και μεγάλες ηλικίες. Μεγάλες, ώρα κυρίως. Κυρίως, όριμους. Δεν έχει πιτσιρικά 20 χρονών που θα πάνε να παντρευτούν, αφού αυτό είναι για γάμο, λέει. Για γάμο, να βρει το στέρι σου για πάντα. Τώρα δεν σου βάλουν για και πάντα. Για πάντα. Δεν σου βάλουν και συμβόλαιο ότι πρέπει να την παντρευτεί αυτή για πάντα. Και... Άρα θα πρέπει να δείξει μάλλον στο κοινό, αντιλαμβάνομαι εγώ. Ναι. Έχει σοβαρό σκοπό. Δεν πας τώρα εκεί μόνο για να σαχλαμαρίσεις. Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Ίσως να πάνε και στους γονείς, να έχει από δίπλα σε ένα άλλο δωμάτιο πεθερέζει. Θα είναι και για όριμους κυρίους. Αλλάζει εκεί το ζήτημα. Οι όριμοι κυρίοι θα κουβαλάνε από πίσω τους συντρίμια της ζωής τώρα 2-3 παιδιά, 2-3 διαζύγια. Ωστο, κούραση. Θέλουμε φρέσκα, φρέσκα παιδιά με ορμή, με διάθεση, με όρεξη στον εαυτό. Και θα πάρουν σίγουρα ξανθιές με λαχρινές και όλων των ειδών. Δεν θα πηγαίναμε, κι εγώ δεν θα πηγαίνα σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, το παρουσίαζα κι εγώ. Πάμε να κάνουμε ένα ντουέτο να τελειώνουμε. Εκεί να λέμε.
Για φαγητά συνέχεια. Αυτό δώσω λίγο, αυτό, αυτό θα το φας. Θα τη σκέψεις τώρα να έχουμε πούμε, τέτοιο ραντεβού και να είμαστε από δίπλα. Και να επεμβαίνουμε ανά πάσα στιγμή και να λέμε αυτό φλαράκι, πες το εσύ καλά τα λες. Το ξέχασες. Αυτό θα το φας όμως δεν σε βλέπω ενεργό. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας, με το Λίμπερο 107,4. Σπεύστε όσοι ενδιαφέρεστε για ένα νέο και ιδιαίτερο ξεκίνημα σε μια άλλη καριέρα που μπορεί να φανταστώ, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ψώνιο εκεί έξω. Δεν είμαστε μόνο εμείς και εμείς έτσι είμαστε. Εμείς είμαστε οι αρχηγοί των ψωνίων εδώ πέρα, κανονικότατα. Δεν το κρύβω. Εγώ τουλάχιστον, Έλενα μου, το παραδέχομαι. Και εγώ. Εσύ, δόξα τω Θεώ, αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που βλέπει ότι με τα reality, με τα όσα συμβαίνουν στην τηλεόραση, παρόλο που η τηλεόραση δεν είναι στα πολύ πάνω της, κερδίζουν αναγνωρισιμότητα. Ναι, ανεβαίνει λίγο και η αυτοπεποίθησή τους. Βλέπεις τον αέρα αυτό, ανοίγουν προτάσεις καριέρας, ευκαιρίες. Μπορείς να κάνεις. Να, η Ιωάννα Τούνη Φερρυπίν, που βγήκε από το My Style Rocks, κάνει εμφανίσεις σε κλαμπ τώρα και σε μπαρ. Μάλιστα. Μια χαρά ήταν. Και τι είναι. Πηγαίνει εκεί στο μπαρ, κάθεται, πίνει ποτό και πηγαίνει ο κόσμος και τη βλέπει και φωτογραφίζεται. Τι θα, σαν αξιοθέατο. Σαν πελάτης, παιδί μου. Είναι το όνειρο της ζωής μου. Να και εγώ να με καλούν να κάνω τον πελάτη, να είμαι στο τέτοιο να λέω κανένα φυστικά και θα φέρει. Και απλά ερώναμε κιόλας από πάνω και με κέρα και τα ποτά. Είχα δει μια αφίσα ότι ήταν προσφάτως κάπου στο Βόλο. Έκανε μια εμφάνιση μαζί με μια άλλη συμπαίκτρια. Ναι, με τη Βρυσίδα. Α, Βρυσίδα. Και αυτή η Θεσσαλονικιά. Αυτή, παιδί μου, πάμε φέτος για τον double, τελείωσε. Δεν σου ανοίγει αυτό. Προτάσεις καριέρας. Βέβαια τώρα μπαρ εκεί, ξενύχτια, τσιγάρα, ποτά, δύσκολη δουλειά. Εντάξει, σου λένε και πάλι την καριέρα θέλεις να κάνεις. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Έλα, Μπάτμαν. Δεν κανένα άλλο τηλέφωνο δεν απάντησε. Ναι, περίμενε, περίμενε λίγο. Πότε θα ξαναμα έρθει η Έλενα στην εκπομπή. Ακόμα δεν τελείωσε αυτή, πότε θα μα ξαναέρθει. Ναι, τώρα κοίταξε να φύγω κάτω στη Βέρεια πάνω να αγοράσω λουκάνικα για τον Τζάκι. Σέμινα. Θα σε ακούω μέσα από το αμάξι, αλλά εκεί πότε πιάνει, πότε δεν πιάνει. Πότε πιάνει, πότε θα ξαναρθεί, Έλενα μου. Αύριο. Κάτσε, φεύγει. Αύριο, αύριο. Όχι, δεν για χόρταση. Αύριο. Να σου λείψει, να σου λείψει λίγο. Το Σάββατο είπε εσύ στη Ρέκλα. Να συνεννοηθούμε δηλαδή. Τώρα έμπλεξες. Θα συνεννοηθείτε εδώ μεταξύ σας. Ναι, 2-3-4 ναι. Εκτός αέρα. Θα στείλεις και στη σελίδα μας το λόγο επειδή στο Facebook. Ναι, και στο Έλληνα μας. Καλά, θα μιλήσω με τον Πάτμαν. Ωραία. Θα είναι ο κρίκος μας, ο ενδιάμεσος. Θα είσαι ο κρίκος μας. Ο αδύναμος κρίκος. Γιατί θέλω να χάσει και κιλά. Θέλω να χάσει και κιλά. Μιλάμε later. Μας κλείνει κιόλα το τηλέφωνο. Να μην πούμε δηλαδή για τις άλλες δραστηριότητες. Τι να κάνουμε, εντάξει, θα μας περάσουμε, παιδί μου, ότι κάνουμε κοσομασιό με τον κόσμο. Κλείνουμε ραντεβού τώρα εδώ. Είναι δυνατόν, όχι, δεν ίσχυε αυτό το πράγμα. Είμαστε ανοιχτοί για κεράσματα. Κεράσει ποτάκι, κεράσει φάει τραχοποδαράκι. Δεν το θέλω τέτοια ώρα. Καλά, πρωινό δεν μας έφερε ποτέ κανένα, Έλενά μου. Άστα να πάνε τόσα χρόνια. Παρακαλάμε, παρακαλάμε. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, ένα φατροχοπόδαρο το τρώγαμε τώρα πρωί πρωί, πιάσαμε και τα γιανιώτικα. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνία, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η χρέωση, πλάς των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπάρα μας, με το... Λόγω επειδή. Βέβαια, αφού ψάχνουμε, πιάνουμε τώρα εδώ τα επαγγελματικά και πάντα το λόγο επειδή ενδιαφέρεται στο να χτίζει καριέρες. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτσε να πάρω τη γραμμή και θα σου πω τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Είχα μια αναπάντη από αυτό το νούμερο. Ναι, γεια σας. Σας πήραμε γιατί έχουμε μια αγγελία εδώ. Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα το λέγαμε αυτό για τις αιτήσεις που γινόταν για την βασίλισσα του καρναβαλιού της Ξάνθης. Έχουν κλείσει φίλοι τη. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, αλλά το εντυπωσιακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έκανε και ένας άντρας αίτηση. Ναι, το είδα. Για βασίλισσα του καρναβαλιού. Και τι πάνε να πει τώρα, ρατσισμό, δηλαδή. Όχι, δεν και δεν ήμουν εγώ. Δεν ήμουν εγώ αυτός. Ναι, εντάξει. Υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει κι άλλο, υπάρχει κι άλλο. Τον πήρανε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το reality έπρεπε να γίνει την προηγούμενη δεκαετία. Μάλλον πριν δύο δεκαετίες. Δεκαετία του 90. Ναι, γιατί. Τότε που μαζευόμασταν όλοι μαζί, καμιά 6-7 άτομα, ξέρεις εμείς που μένουμε, έτσι, ξέρεις και τα λοιπά. Ναι.
Και πηγαίναμε τα ποδάρια σε διάφορα χωριά δεξιά-αριστερά, γιατί δεν είχαμε ούτε παπάκια τότε τίποτα. Για να γαμπρίσετε! Για τη γη της επαγγελίας, ναι. Για τη γη της επαγγελίας, του Στριμώνα, τον ποταμό. Μάλιστα, οκ. Okay. Κατάλαβε τι γινόταν τότε. Και τώρα τους βλέπω, τους ματρώνουν και τους βάζουν σε ένα τέτοιο. Είναι αδική αυτό, να ξέρεις, δεν είναι. Εντάξει. Αδικήθηκε η γενιά μας. Ναι, αλλά μην. Ίσως εκείνα τα χρόνια. Δεν έχει όμως ηλικία, μπορείς να πας και τώρα. Μπορείς να πας και τώρα. Ναι. Και τι θα πω, τη γυναίκα μου. Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Τα λέει και ο Λεπά. Θα το δείχνει απευθείας ή θα το δείξει μετά από κανένα εξάμηνο. Δεν ξέρω. Στα κοντά. Δεν θα το δείξει. Θα τα γυρίσματα και θα το. Αλλά δεν θα είναι live αφού θα κάνω γυρίσματα στην Τουρκία. Ναι. Να χαλάσουν την τηλεόραση, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, τα παλιότερα τα χρόνια με Πασόκ ήμασταν πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Είχαμε μεγαλύτερο ερωτισμό. Τώρα βιώνουμε καταστάσεις μοναξιάς. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Γιατί δεν έχουμε λεφτά, ναι, προφανώς. Ο ερωτισμός. Μια όμορφη μέρα, παιδιά. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Δεν λες να πάμε σαν παίκτες εκεί και να τους κάνουμε μαντάρα όλοι. Να συνεννοηθούμε και να πάρουμε το έπαθρο και να σου λέω σ' αγαπώ, Έλενα, σ' αγαπώ. Ή και να μην το δείξουμε ότι δεν γνωριζόμαστε, σ' αγαπώ πως Έλενα. Τι μισέ μου το όνομά σου. Για να κερδίσουμε. Για να κερδίσουμε, παιδί. Ποιο είναι το έπαθλο. Ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι δεν ξυπνά και ψέξει ώρα το πρωί, οπότε θα είναι καλύτερο να το κάνουμε αυτό σαν δουλίτσα. Φαντάζομαι τους βάζουν. Λέω 8 ώρα είναι να τους βάζουν και υπερορίες. Λογικά θα τους πληρώνουν κάθε εβδομάδα. Σίγουρα θα παίρνουν το κάνουμε. Αφού θα βγαίνουν και έξω, πρέπει να κινηθούν κάτι τη, να πάρουν αρώματα ποσμητικά. Φρουφρού. Πώς θα είναι. Πάλι φρουφρού. Αυτά τα φρουφρού. Άξα, δεν τρέπεστε. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα για προτάσεις, κυρίες και κύριοι, και ευκαιρίας καριέρας την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αιτήσεις για το καρναβάλι της Ξάνθης, οι οποίες ήταν αδιάβλητες. Πήγαινες και έκανες στον Δήμο. Δεν ήταν έχω ένα γνωστό στη διοργάνωση. Βάλαμε εδώ, κάναμε τέτοια. Ναι. Είχε ακουστεί και το όνομα σήμερα. Πολύ τη μνημονεύσαμε την Ιωάννα μας. Ανάθεμα. Α, ναι, αλλά δεν ισχύει. Ναι, δεν ισχύει. Ήταν μια φημολογία. Πήγαινες κανονικά εκεί στη ΔΕΙΑΚ, πώς λέγονται. Αυτά, ΔΕΙΑΒ, και έκανες την αίτησή σου για να λάβεις. Και τι σε έπαιρναν από casting. Δεν ξέρω από εκεί πέρα ποιο είναι, αλλά λέει έκανε και ένας, λέει, άντρας, λέει, αίτηση μπροστά σε ένα παράξενο περιστατικό για αυτούς. Για εμάς είναι απολύτως φυσιολογικό. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Βρέθηκαν υπεύθυνοι του κέντρου πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης κατά την παραλαβή των αιτήσεων για τη θέση της Βασίλισσας στο καρναβάλι της πόλεως. Εκτός, λέει, από τις 52 νεαρές που κατέθεσαν αίτηση. Λίγες τις βρίσκω. 52. Μόλις τώρα για το καρναβάλι της Ξάνθης, είναι το μεγαλύτερο της Βορείου Ελλάδος. Γιατί θα κάτσεις εκεί πάνω έτσι όρθια. Μια χώρα γιατί. Ναι, τι λες. Και άμα έχει κρύο. Θα βάλεις κάτι. Τώρα για πόσες ώρες ήταν μόνο το καρναβάλι. Όλη μέρα, βέβαια. Όλη μέρα μέσα στα γκλίτερ, μέσα σε αυτό. Δύσκολη δουλίτσα. Ναι, όντως. Θα τις κάνουμε casting τώρα. Φαντάζομαι. Βάλανε, λέει, τις αιτήσεις εκεί για τη θέση και βρέθηκε και μία αίτηση ενός άνδρα. Μάλιστα, ήταν αρκετά τυπικός. Ναι. Καθώς επικοινώνησε και τηλεφωνικά με το κέντρο πολιτισμού για να επιβεβαιώσει ότι έλαβαν το mail του. Πολύ καλησπέρα σας, Παναγιώτης Βουρδούμπασης. Θέση που έχετε εδώ, ναι, βεβαίως έχουμε έναν υδραυλικό. Όχι, καλέ, δεν το καταλάβατε. Εγώ για τη Βασίλισσα θέλω. Στην αίτησή του, μάλιστα, αναφέρει ότι ο ίδιος θεωρεί ρατσιστικό να γίνεται πρόσκληση μόνο για τη Βασίλισσα του Καρναβαλιού και ο ίδιος προτείνει τον εαυτό του για τη θέση του Βασιλιά. Α, ναι, έτσι για Βασιλιά. Ναι. Βασιλιά, δεν κατάλαβα, μόνο Βασίλισσα, το κάναμε εδώ Βρετανία. Στην Πάτρα τι έχουν, Βασιλιά ή Βασίλισσα. Βασιλιά Καρνάβαλο, αλλά δεν ξέρω αν είναι το χρήσμα το έχει κάποιος. Το χρήσμα. Το χρήσμα το έχει κάποιος, κάποιο φυσικό πρόσωπο, δεν το γνωρίζω. Ας μας πάρει κάποιος φίλος από την Πάτρα να μας ενημερώσει. Πρόκειται για ένα άνδρα περίπου 45 ετών. Από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει αρκετά φυσική εξωτερική εμφάνιση. Τι εννοεί? Προσόντα. Κάτσε, τι εννοεί το ρεπορτάζ? Αρκετά φυσική εξωτερική εμφάνιση. Τι εννοεί αρκετά φυσική? Ότι έχει φυσικά χαρακτηριστικά. Τρίχα. Τρίχα στην πλάτη. Νομίζει άλλοι τι έχουν, τεχνητά. Ναι, παιδί, αρκετά φυσική. Ότι του τύπου πολύ ωραία φυσική ομορφιά. Δεν ξέρω, μας μπερδεύει λίγο η περιγραφή. Σύμφωνα, λέει, με το xanthi2.gr, η διαδικασία των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί και την τελική απόφαση ή τις τελικές αποφάσεις θα λάβει η Οργανωτική Επιτροπή των Συλλόγων. Αν μας ακούει να μας στείλει μια φωτογραφία. Έχουμε βίσμα εκεί, στην Ξάνθη, στους συλλόγους. Έχουμε και είναι και επίκαιροι με το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε τους βατράχους.
Δεν θα σας φάμε τα πόδια. Ομάδα. Ομάδα, παιδί μου. Καλύτερη ομάδα του καρναβαλιού είναι. Συμμετέχει. Έχω πάει και έχω παίξει στα παιδιά. Ναι, ναι, έχουμε κάνει live εκεί στο τέτοιο. Πήραμε βατραχή, το περάσαμε καταπληκτικά. Βατραχή το. Ένα δικό τη ποτό. Έχουν φτιάξει έτσι καλοκαιρινό και τέτοια. Δεν θα σας φάμε τα ποδάρα και δεν σας γλύψουμε τα ποδάρα. Απλά και μόνο θέλουμε να μεριμνήσετε, να κάνετε μια πορεία και να διεκδικήσετε Bad Batman ήδη, Έλενα Ξίτσα. Ναι. Αρχικαρνάβαλη. Σήμερα που θα σε. Ναι, έχω πάει. Μία φορά στην Ξάνθη. Και εγώ πολύ παλιά είχα πάει στο καρναβάλι. Πέρασε καταπληκτικά. Δεν θυμάμαι τίποτα. Α, γι' αυτό. Άρα μάλλον ήταν ωραία. Αλλά γενικά έχουμε καιρό να παίξουμε και live. Μα βαρεθήκαμε. Πήγαμε, παίξαμε 3-4 φορές. Όποιο θέλει, κάνουμε live. Ανοιχτή αίτηση. Ανοιχτή αίτηση εδώ για τον βασιλιά, τον. Ναι. Σω τον άτυπο βασιλιά καρναβάλι. Ποιο παρουσιάζει το καρναβάλι. Δεν μα τα λένε αυτά. Δεν μα τα λένε. Παλιότερα το παρουσίαζε ο Νέζο. Α, ναι. Μήπω θα παρουσιάσει τη Πάτρα ή του Ρεθίμου. Ξέρω, δεν έχει θυμηθεί. Παίζει και ένα κορυφαίο στιγμιότυπο στο YouTube που κάνει εκεί τα τέτοια. Και πάνε κάτι αγοράκια και του λένε σε θέλω να σε γλύψω. Κάτι τέτοια μυστήρια του λέγανε. Κανονικά στον αέρα. Στην ΕΡΤ το έδειχνε. Κάτι τέτοια. Δεν υιοθετούμε τέτοιες άσεμνες εκφράσεις, αλλά καταλαβαίνεις τώρα εκεί μέσα στην ασωτεία στα καρναβάλια. Εμείς διεκδικούμε μαζί με τον φίλο μας αυτόν. Οργανώνουμε εδώ ένα μέτωπο αντίστασης και θέλουμε όντως να ανακηρυχθεί ο άνθρωπος αυτός, ο 45χρονος, με την αρκετά φυσική εξωτερική εμφάνιση. Που δεν έχουμε καταλάβει. Ναι, τι είναι αυτή η αρκετά φυσική εξωτερική εμφάνιση που γράφει το ρεπορτάζ. Να τον χρήσουνε βασιλιά καρνάβαλο και να μας εκπροσωπήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο και μας το αδρικό φίλο που βάλετε πανταχώθεν τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να βρει να καταφυγεί σε τέτοιου είδους εργασιακή αποκατάσταση. 7:30. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό. Νάτος και ο φίλος μας ο Σπύρος. Τι από λέει? Την Ξάνθη. Καλημέρα λέει, θέλουμε Μπατμανίδη για βασιλιά. Τέλειωσε. Ορίστε. Να, η φωνή λαού στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι. Οργανώνεται το κίνημα σιγά σιγά. Στείλετε έτοιμα σου, σε παρακαλώ. Να το στείλω. Ένα σου σημάδι μόνο. Λοιπόν, τελευταίο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Καθώς προσεγγίσαμε τις 7:30, μείνετε συντονισμένοι. Το λόγο επειδή επιστρέφει δυνατό για το τελευταίο του μισά ωράκι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ για το τελευταίο μας περίπου μισά ωράκι, 7:38 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τους έσχατους που μπαίνουν στην παρεούλα μας, για το λιγουλάκι αυτό που είναι όμως τόσο σημαντικό και τόσο σπουδαίο για εμάς, η συντροφιά του κόσμου, η θαλπορή, η αγάπη με την οποία μπορεί να μας περιβάλλει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αγκαλιάζομαστε ένας με τον άλλον για να σκεφτούμε... Αγκαλιαστείτε. Ναι, γιατί είναι πρωί και χρειαζόμαστε μια θαλπορή, Έλενα μου. Κοίτα, αυτό το μισάω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, τι. Καθορίζει ζωές, καθορίζει ζωές. Γιατί το λέω. Γιατί το λες. Γιατί το πρωί αισθάνομαι ευάλωτος. Αισθάνομαι μόνος. Όχι, εγώ εννοώ ότι ο κόσμος βγαίνει, οδηγάει, μαθαίνει, ξυπνάνε περισσότεροι τώρα. Εντάξει, και αυτό, και αυτό. Αλλά επί προσωπικού κρίνω. Αλλά φαντάζομαι ότι λίγο πολύ τα ίδια συναισθήματα μας διέπουν. Ότι... Η αμπαλοσύνη. Η αμπαλοσύνη σίγουρα σε κάθε των περιπτώσεων. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Λέγαμε νωρίτερα για αυτό το επικείμενο νέο reality, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα reality καμακίου, αν το αποδομήσουμε. Ορθώς. 6 αγόρια, 6 κορίτσα, ποιο θα προσεγγίσει τον άλλον και θα φτάσουν στο τελικό στόχο. Ουσιαστικά πάλι με τα παραμύθια να τη τάξει γάμο. Βέβαια υπάρχουν ερευνητέ, Έλενα μου, υπάρχουν επιστήμονε οι οποίοι μα δίνουν του κανόνε. Με τους οποίους ένας gentleman, και μπορεί να τους υιοθετήσετε εφόσον σκέφτεστε να εισέλθετε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ένας gentleman λέει 10 πράγματα που θα πρέπει να τηρήσεις το πρώτο ραντεβού. Θεωρείς ότι το πρώτο ραντεβού είναι το κέριο, από εκεί κρίνονται πάρα είναι πολλά. Είναι κέριο. Ναι. Αν αποτύχεις το πρώτο ραντεβού, δύσκολα να πας στο δεύτερο, ή δίνεις ευκαιρία. Όχι, πρέπει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Είσαι ψυχάρα, Έλενα μου. Ευχαριστώ, είσαι ψυχάρα. Έτσι, γιατί εμείς εδώ οι οπαδοί, οι φιλάθλοι, είμαστε αμήλικτοι. Άμα ο παίκτης δεν μπει μέσα στο γήπεδο να κάνει κατευθείαν τρίπλες, να βάλει 16 γκολ, αρχίζουμε το κράξιμο. Γιατί έτσι τα προσεγγίζουμε όλα. Λίγο παιδί μου, μπορεί να μην ήταν η καλή του μέρα. Δεν το σκεφτόμαστε έτσι, είμαστε αμήλικτοι. Κατάλαβες, αν σκεφτούμε να το βάλουμε έτσι, θα δείτε ότι θα είμαστε πιο επίκης. Εσένα σου έχουν δώσει δεύτερη ευκαιρία. Ποτέ δεν είμαι ούτε πρώτη, ούτε πρώτη.
10 πράγματα λέει για τους νεαρούς gentlemen στο πρώτο ραντεβού. Και θα τα δούμε μαζί, Ελένα μου, γιατί είσαι επιστήμονη της ζωής. Μας γράφει ο φίλος μας, λέει, όσος είναι αυτός τώρα, διαβάζω ένα άρθρο εδώ, Σταύρος Κωνσταντινίδης. Κάτι θα ξέρω, ναι. Βλέπω κανένα ξεντάρι αυτόν. Αν ξεχάσει, θα έχει βγει ραντεβού κάποιοι 46 χρόνια, αλλά εντάξει, μας γράφει εδώ. Ένα λέει, δεν έχει σημασία αν το πρώτο ραντεβού γίνει σε εστιατόριο ή καφέ, αρκεί να επιλέξεις έναν χώρο οικείο και γνώριμο στον οποίο να αισθάνεσαι άνετα και όχι άγνωστο με στόχο έναν υπερφύαλο εντυπωσιασμό. Για ποιον από τους δύο όμως, αυτός που θα διαλέξει ο gentleman, βάζει τώρα την θέση του ανδρός, θεωρεί ότι ο άνδρας είναι αυτός που θα καθορίσει. Το έχω δει λίγο αυτό. Α, έλα, θα πάμε εκεί που είναι φιλαράκια μου. Ναι, και είναι χάλια, δηλαδή να πας στο οικείο. Α, σε πάω στο καφενείο που βλέπουμε τα μάτς. Κάνουν αυτό, θέλουν λίγο να φανούν. Να φανούν, οπότε πάμε εκεί που είναι τα φιλαράκια. Και καλύτερη τιμή. Άρα, απορρίπτουμε, δεν πάμε στους οικείους χώρους, γιατί θα δείξουμε. Όχι, δεν πάμε στους οικείους. Ναι, θα δείξουμε ότι είμαστε ουσιαστικά τσίπηδες. Ναι. Γιατί σου λέει άλλος, θα εξηγηθώ, θα. Ξέρω, παιδί μου, θα σε δει ο άλλος τώρα εδώ να συνοδεύεσαι και θα το δει. Αν το μεταξύ, το χειρότερο είναι με τα φιλαράκια. Κάτι φίλοι μου τα κάνουν αυτά. Ναι, εγώ ποτέ. Που θα σε δούνε να συνοδεύεσαι και θα σε βγάλουν κάρτα από το πρώτο. με κοπέλα, ήρθε μπαντά. Ναι, ναι, γι' αυτό. Και θα σε εκθέσουν και θα σε κάνουν ρεζίλιο ουσιαστικά. Βέβαια, εσύ σκέφτεσαι και λίγο την τιμούλα εδώ να με γλιτώσω κανένα φράγκο και τέτοια. Έλα, αλλά θα τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά. Άρα εδώ αντιστρέφουμε. Γιατί ο φίλος μας ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, είπαμε, μάλλον έχει να βγει 60 χρόνια. Γιατί δεν ξέρει ότι δεν πάμε σε οικείους χώρους που θα αισθανόμαστε άνετα, γιατί. Όχι. Εκεί μπορεί να φανούμε και λίγο κάπως. Δηλαδή, εγώ τώρα αισθάνομαι άνετα στο Λίμπερο. Σε φέρω εδώ να σε χτυπάω καφέ με το σέικερ. Ναι, λέει. Για σε πάω στο καφενείο που βλέπουμε τα μάτς. Δύσκολα και αυτό το αποφύγουμε. Αργότερα, ναι, μεν. Νούμερο 2. Στη συνάντηση μένεις προσινής και φιλικός. Κρατάς ένα ζεστό, αυθόρμητο χαμόγελο όταν μιλάς και όταν ακούς. Σαν το Σάκι το Ρουβά. Έτσι λίγο χάχας δηλαδή. Ακούσε για το Σάκι το Ρουβά να εκπλαγώ. Ναι, με το Σάκι το Ρουβά και να μας κάνει Σάκι το Ρουβά και να μας πάει και στο. Κοίτα, επειδή τώρα ανέφερε το Σάκι. Μια χαρά θα μας κάτσει. Θα το δεχτώ. Να το δεχτείς. Να είδες. Το δέχομαι. Άμα σε πάει ο Μπατμανίδης, τίποτα. Θα πεις. Άμα σε πάει ο Σάκι, θα πεις τι γλυκός με πήγε και με τις φίλες. Είναι ένα στάρ, δεν μπορώ. Τέτοιες είστε. Δεν χρειάζεται ούτε υπερχιουμοριστική διάθεση. Μάλλον και κάποιο χτυπάει η καμπάνα εδώ, αν αντιλαμβάνεται. Ναι, πάντως όχι για το Σάκι. Ναι, ούτε σοβαροφάνεια. Δηλαδή, μην αρχίσετε εδώ τις κρυάδες που. Αυτό, εγώ που κάνω δηλαδή. Όχι, όχι, απλά πιο ήρεμα. Μην λέτε κάτι, ας πούμε, στη Δεσποινίδα που έχετε απέναντί σας και ακούγεται συνεχώς μέσα στο μυαλό σας τα. Αφήστε το πολύ το χιούμορ, μας λέει. Συμφωνούμε δηλαδή με αυτό. Δεν θέλει και πολύ πλάκα, πολύ χαβαλέ. Ναι. Όχι, να είμαστε λίγο σοβαροί και να. Μέτρια, ρε παιδί, εντάξει. Ένα μέτριο. Μην περνάσουμε και πολύ καλά, εντάξει, μην πιείτε και καμιά ρετσίνα εκεί και αρχίζετε και τα. Εκτός αν ταιριάζεται τόσο πολύ. Τόσο πολύ, λες, από το πρώτο ραντεβού φαίνεται αν αυτό. Αν είναι καρμικό. Καρμικό. Νούμερο 3. Δεν μιλάς, λέει, ακατάπαυστα, ούτε παραθέτεις το βιογραφικό σου απνευστή. Τι, στα πνευστά σου. Ναι, πνίγεται ο άλλος. Πνίγεται, να πεις εγώ αυτό, εγώ εκεί, ας πω το μαγιά εδώ. Κοίταξε τώρα εμείς οι δύο που έχουμε τόσα πολλά πράγματα στο βιογραφικό μας. Γι' αυτό δεν βγαίνουμε ραντεβού. Γι' αυτό δεν βγαίνουμε, αρχίσουμε να μιλάμε ένας ο άλλος. Κυρίως ακούς προσεκτικά και παρεμβαίνεις συμπληρωματικά όπου βρίσκεις την ευκαιρία να σχολιάσεις και να πεις πιθανώς και κάτι για τον εαυτό σου πάντα σε σχέση με το θέμα που συζητάτε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτός ο φίλος μας ο Σταύρος ο Κωνσταντινίδης διέβγει είναι μυγλωσσοκοπάνες. Δηλαδή, πώς θα το πω, λέει, επεμβαίνεις, λέει, όπου μπορέσεις λίγο να βρεις κάτι τύχη. Λίγο χώρο και λίγο εσύ. Χώρο και εσύ. Τι του έχει τύχει αυτού του ανθρώπου άραγες. Τι τραβάει ο καημένος ο καψερός. Άρα να μην συμφωνήσουμε με το τρίο. Να μην συμφωνήσουμε. Πες, αλλά εντάξει, μην χρησιμοποιείς το εγώ, εγώ εκείνο, εγώ το ναι, άλλο. Ναι, εγώ, όχι, εγώ, πολλά τέτοια. Έτσι. Ήπια πράγματα. Πλήρωσε κανένα φιλαράκι σου να το παίζει άγνωστος. Όπου είσαι εδώ. Και τέτοια να παραθέτεις το βιογραφικό σου με βάση τη ροή των ανθρώπων που περνάνε μπροστά σου. Εγώ το κάνω αυτό. Τι τους φέρνεις. Ναι, παιδί μου, περάστε και πέστε. Είσαι ο Μπατμανίδης. Απίστευτο. Ή μπορείτε να μου υπογράψετε λίγο στο μπλουζάκι. Ναι, ναι, αυτό. Νούμερο 4. Δεν αραδιάζεις τις ερωτικές σου κατακτήσεις με το καλημέρα.
Ούτε ρωτάς για την ερωτική ζωή του άλλου. Δηλαδή, κάνεις πρώτο ραντεβού και να πεις, ας πούμε, δεν με λες. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Έτσι, καλά, γκουμπελάκι παίζει. Όχι, δεν το λες. Εντάξει, εννοείται. Όχι, όχι, δεν το λες. Την αφήνεις να μιλήσει αυτόν με τα γεια τα ερωτικά, οπότε το ενσταθεί. Στο πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού, άμα ρωτήσει. Τι να πει δηλαδή τώρα. Ερωτικά, εγώ θα σου πει. Ξέρω εγώ. Τι να πει ότι. Τι προτιμάει. Με χώρισε τώρα. Και τέτοιο φαντάζομαι. Τι είσαι εσύ μετά. Να αρχίσει να λες, να πιάνει εκεί, να ανοίξει κανένα μπουκάλι ουίσκι και να θυμάσαι του παλιού έρωτε. Α, κακούργα. Δεν συμφωνώ ούτε με αυτό. Ούτε δεν αναφέρουμε, δεν παραθέτουμε οτιδήποτε. Το παρελθόν μένει στο παρελθόν. Χριστόφορος Παπακαλιάτης και αυτό. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Έλενα Ξίτσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ, με trademark, με trademark. Αλλά από την άλλη πρέπει να πεις κάτι το ερωτικό για να δείξεις ότι έχεις δραστηριότητα. Ότι έχεις παίξει μπαλίτσα και ξέρεις. Τι έκανα, τι έβρανα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα που λέγεται το τραγούδι. Νούμερο 5. Δίνεις χώρο στον άλλο να μάνουμε αυτό το χώρο. Να μιλήσει περισσότερο, μας λέει εδώ. Καλά, σου είπατε ότι ήταν με γλωσσοκοπάνες. Δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Αλλά έχεις εγρήγορση να παρεύεις ήρεμα και γλυκά. Αν δημιουργηθεί αμηχανία σιωπής. Εδώ είναι ωραίο, μπορούμε να καλύπτουμε την αμηχανία, αγόρια και κορίτσια. Ναι, μπορείς να λες που λες, άμα δεις ότι ξαφνικά τζιτζίκια. Έτσι, άμα είναι τόσο αμηχανό το περιβάλλον, ναι. Εκεί που είμαστε έτσι ήσυχοι, λες, άκουσες το λόγο επειδή το πρωί ζητάνε βασιλιά Καρναβαλιού, λες να πάω. Ναι, ναι, είναι αυτό είναι μια πολύ ωραία κουβέντα για να ξεκινήσεις. Να ξεκινήσεις σύμφωνα με το λόγο επειδή. Σίγουρες επιτυχίες, παιδί μου, σίγουρες επιτυχίες, εννοείται. Ωραία, συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό, βεβαίως, βεβαίως. Νούμερο 6. Αν καταλαβαίνεις μετά την πρώτη ώρα ότι δημιουργείται μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα, να το σοπαίχτης, χαμήλες το κλιματιστικό. Γίνεσαι λίγο περισσότερο διαχυτικός στο λόγο με ανεπαίσθητα διακριτικά αγγίγματα στα χέρια που πρέπει όμως πάντα να είναι φευγαλαία, μας λέει ο Σταύρος ο Κωνσταντινίδης. Τι εννοεί ανεπαίσθητα αγγίγματα στα χέρια? Ένα έτσι μου το κάνει τώρα. Εδώ αγγίζει το μικρόφωνο, είμαι πολύ μακριά. Ένα αλλά έτσι, απαλό και το παίρνεις. Και το παίρνεις πίσω σαν τρομαγμένος, ένας έτσι μη σε μίγα. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Όχι, τρομάξεις την άλλη πέρα. Όχι, θα την κουράσεις και στο, και στο βλέμμα. Σαν εφαψία. Έτσι, σα κουμπίσε λίγο. Έλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και μετά παίρνει τις φίλες της και πάνε σε ένα art καφέ και συζητάνε. Τι φορούσε. Τι φορούσε. Ναι, που κάμισο, τι χρώμα, καρό. Σχολιάζονται αυτά. Βέβαια. Και τα παπούτσια. Τι αυτοκίνητο είχε? Δεν είχε. Νησάν Αλμέρα. Και εγώ λέω, το πυροσβέστης αδιόριστος. Και εγώ λέω, τι δεν κάνω καλά που πάω με τις φόρμες. Καλά είναι δυνατόν στο πρώτο ραντεβού με τη φόρμα. Αυτές έχω τώρα, τι να κάνω. Πού γίνεται στα στάδια. Στα στάδια. Στον Τούμπα. Έχει μια καλή γάντινα. Πρώτο ραντεβού με τη γυναίκα μου. Έχει ανοίξει ο Μήλος. Έχω πάει την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με την αδερφή μου. Πήραμε συνέντευξη, η αδερφή μου δηλαδή, για την ελευθεροτυπία τότε, τον ιδιοκτήτη. Γνωριζόμαστε. Και έχει καλέσει ένα γκρουπάκι, τώρα που να θυμάμαι. Λοιπόν, που έπαιζε blues, ήταν από Αμερική. Λοιπόν, συνοδεύαν τότε οι Blues White. Πηγαίνουμε στην πόρτα, είναι γεμάτα όλα. Οπότε σκύβω και του λέω εγώ μία να φωνάξει το τέτοιον. Μου λέει ποιος, λέω το και το. Και μου λέει περάστε. Έτσι. Μου λέει μια γυναίκα μου, τι τους είπες? Αν δεν ανοίξουν αυτή τη στιγμή θα τους πάσω στο ξύλο. Ένα τέτοιον άντρα φέρω. Το Μωυσή να ανοίγει διάπλατα τις πόρτες. Έτσι. Α, πέτυχες όμως. Μια χαρά ήσουν. Μια χαρά. Ναι. Τι να σου πω. Άντε φιλιά. Τσάω, τσάω. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Είμαι ο Νίκος, σου στείλε το μήνυμα. Βγήκες από τη δουλειά. Σ' απολύσανε, τι? Έχουμε σταματήσει στη Ξάνθη γιατί ένας από την παρέα περιμένει να μπουν 3.000 σε ένα λογαριασμό του και είναι αρκετά σημαντικός λόγος. Δεν συμφωνεί. Βεβαίως, βεβαίως. Μήπως κάνατε καμιά αίτηση εκεί για το καρναβάλι που λέγαμε, όχι? Μήπως ήταν αυτός ο φίλος μου που ψάχναμε 45 Είναι καθοδόν. Έχω,
Έχω να σου πω τα εξής. Καλά, η Κίτσα έχει εξελιχθεί τρομερά. Ναι. Μεγάλο που λένε. Έχεις γνωρίσει τον πατέρα της Βουγιούκα, τον έχεις προλάβει? Όχι, δεν τον έχω προλάβει, δυστυχώς. Λοιπόν, ο πατέρας Βουγιούκα ήταν ένας απίστευτος κύριος. Εγώ τον ήξερα από τον μπάσκετ. Ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός, καταπληκτικός. Το 50% αυτού νου να έχει η Κατερίνα θα είναι σούπερ. Σίγουρα το έχει, σίγουρα το έχει. Είσαι όμως ένα τρομερό μειονέκτημα. Τι? Ήταν πορωμένος πρωθυπουργός. Αυτά εντάξει. Όλοι ήμασταν μια εποχή. Μια εποχή όλοι ήμασταν. Λοιπόν, να κάνει stand-up comedy. Εγώ? Ναι. Έχουμε τους άλλους τους φίλους μας τώρα. Βάλε 55 και μας κλέβουν τους καλεσμένους. Πήγε ο Τζουτζέπε. Τέτοια ώρα. Πήγε εκεί, ναι. Όχι, ρε, να κάνει stand-up comedy αλλά Ζαραλίκος, Χατζιπαύλου. Κοίταξε, τρόπον τεινά. Δεν έχεις κάνει. Έχουμε εδώ. Όχι, παιδί μου. Έχουμε... Ποτέ. Έχουμε... Αυτούς ή ο stand-up comedy ποτέ και δεν πρόκειται να το αγγίξω γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ καθαρό stand-up comedy. Όχι. Δεν μπορώ. Έχω επειδή είμαι κότα, έχω την ασφάλεια της μουσικής. Αν πω κάτι και δεν πάει καλά το αστείο, βάζω μουσική να χορέψω ο κόσμος στη Βετέλη. Τι νομίζεις, είμαι πονηρός. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Θέλω να σε γνωρίσω τον ερωτευμένο, θα κάνει. Βεβαίως, εννοείται. Βαλεντίνο, και αύριο περιμένουμε ένα μεγάλο, ένα μεγάλο ραντεβού. Στο 8ball, στο 8ball. Α, το ξέρω. Εντάξει, θα χαρούμε πολύ να σε δούμε. Φιλιά, καλό δρόμο, καλή δουλίτσα. Αχ. Και αύριο τι θα κλείσετε? Εδώ δεν θα κλείσουμε. Έχουμε ένα ραντεβού, θέλουμε να πιστεύουμε. Περιμένουμε μια απάντηση από έναν εκλεκτό καλλιτέχνη. Αν μπορέσει, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που λέγαμε, μια βόμβα ετοιμάζουμε, δεν θα την πω στον αέρα φυσικά. Ναι. Αν τυχόν, οι πιθανότητες είναι λίγες. Αλλά αν μας πει το ναι, μετά βουλιάζει το 8ball ξεκάθαρα. Τώρα που είπε και τα πρώτα ραντεβού, μας είχε πάρει παλιότερα, θυμάμαι, ένας φίλος που μας είχε πει ότι σε μία ουρά εισιτηρίων στην Τούμπα, περιμένοντας να πάρουν εισιτήρια για ένα ευρωπαϊκό αγώνα, με κοπέλα. Είχε γνωρίσει τη μέλουσα γυναίκα του. Δηλαδή καθόταν εκεί στην ουρά, πιάσανε κουβέντα. Ο άλλος ο γηπαετός τώρα αυτό. Έλα, όλα γίνονται. Πιάσανε κουβέντα και πήγανε μετά μαζί στο γήπεδο. Μόνοι εσύ, μόνος εγώ. Πάμε στο γήπεδο να δούμε μαζί το ματσάκι και εξελίχθηκε όλο αυτό. Μάλλον θα κέρδισε και ο Πάουκ, φαντάζομαι. Ναι. Και θα θεώρησε ο ένας τον άλλο την εγούρη, αλλά πού. Μετά, αγάιρευτε που σε πήρα. Έχουμε να δούμε πρωτάθλημα 33 χρόνια. Και ούτω καθεξής, θεώρησαν ότι μπορέσουν να σμίξουν αφού ταιριάζουν στα οπαδικά. Αφού τα βρήκαν τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ. Χωράμε εμείς. Χωράμε. Είναι και πολύ σπουδαίο να μοιράζει με τον σύντροφό σου μια τέτοια σημαντική δραστηριότητα όπως το γήπεδο. Κάποιοι το κατακρίνουν, λένε γιατί πάτε με ζευγάρια εκεί. Όχι, γιατί δεν κατάλαβες, δεν μοιράζει χρόνο με το δικό σου. Πού θα τον δεις καθόλου. Σε παρακαλώ. Εδώ βέβαια ο άλλος πήγε στο γήπεδο που πιάσαμε τώρα τα καμακίστικα και θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε και το θέμα, θα το αφήσουμε ανοιχτό για την επόμενη φορά που θα έρθει σαν ένα ξίτσα μου. Ο άλλος πήγε προχθές στο γήπεδο στο Αγρίνιο. Ναι. Παουξής, άλλος γηπαετός. Ξέρεις, έπαιζε, έχει μια επόπτρια, την Κουρουμπίλια. Καλή. Καλή, καλή. Ναι. Καλή επόπτρια. Ναι. Σηκώνει το σημάκι, κατεβάζει το σημάκι. Και τον άλλο στην κερκίδα και πάει και τη λέει. Κανονικότατα, επειδή ξέρει λίγο σαλιάριδες είμαστε καμιά φορά. Τα καταλαβαίνει, σκέψου να πει τώρα εσύ επόπτρια, τι θα σου λέγανε. Δεν θέλω. Δεν θέλει καθόλου, δεν θέλει. Και πήγε ο άλλος από την κερκίδα και τη λέει. Κοπελιά, από αυτή την πλευρά θα είσαι. Και σήκωνε από την πλευρά μας που θα είμαστε εμείς. Και σήκωνε όσες φορές θέλω στο σημάκι. Αυτό τώρα τι ήταν, πέση μου. Ναι. Μα δεν το χάλια. Χάλια, γι' αυτό. Τίποτα, καμιά ελπίδα, σηκώσει αυτό. Όχι, δεν μου άρεσε. Έχω βέβαια. Άγαμε να σηκώσει τον πάγο, φτάνει από εδώ. Τίποτα. Τίποτα, καμιά ελπίδα. Ο φίλος μας το πολύ πολύ να κατέστρεφε την ομάδα του. Γιατί αυτή, αν έλεγε. Χάσανε. Ο κέρδισε ο πάγο, εντάξει. Σκέψου να σηκώνει offside και να λέγαμε. Α, ήταν του ΠΑΟΚ. Μα με είπε αυτός ο κύριος ότι άμα σηκώνω το offside δεν έχει πρόβλημα εδώ, δεν θα με κάνουν, θα με φερθούν πολιτισμένα. Άρα δεν ξέρω. Εντάξει, φαντάσου τώρα βέβαια το τι φετίχ ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το τι φετίχ μπορεί να βγάζει με μια γυναίκα επόπτρια. Ναι, είναι μήπως έχω δει μια ξανθιά τώρα τελευταία που το κάνει ο Φλεξούδα. Αυτή είναι, μπράβο ρε. Βλέπεις. My style rocks και στο ποδόσφαιρο. Την είδες? Έχω παρατηρήσει με το... και φοράει πολύ φούξ. Φούξ, δεν είναι της μόδας το φούξ. Τώρα δεν μου αρέσει πολύ με το φούξ. Να κάνουμε ένα μαγιστάλι ρόξ για υπόπτριες, για. Αλλά πιτσιρίκα, δεν είναι.
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Ω, πιτσίρικα. Εντάξει, σίγουρα είναι πάνω από 30. Για να φτάσεις να παίζεις. Μπορεί και 40 να είναι καλέ. Ω, μικροδίχνει τότε. Είδες τι κάνει ο αθλητισμός και τον πινελίκι που ακούσα την κερκίδα. Καμιά φορά φεύγει καμιά πράσινη από εκεί. Γιατί αυτά δεν χωράνε οπαδικά, άμα δεν τη φας. Τι τέτοια σου τώρα σου πω. Αχ, πρωί-πρωί τι λέμε τώρα. Να αποφύγετε αυτού του είδους το καμάκι. Άμα πάτε και πρώτο ραντεβού με την κουρουμπία, μη τη πείτε στην κοστούμε μα. Κουρουμπία τι λένε. Κουρουμπιά, πώς τη λένε. Κουρουμπιά είναι. Από πού είναι αυτή. Δεν ξέρω. Κουρουμπιά είναι στην Καρδίτσα, ένα βουνό. Θα ανέβω, πα στην Κουρουμπιά να σε βλέπω. Άσα μου από ψηλά ένα σύνθημα των Καρδιτσιωτών. Καρδιτσάρα. Κουρομπίλια. Κουρομπίλια. Το κάθε κουτσομπίλια. Κουτσομπίλια. Και εγώ το καθεξής. Όχι, μην τα λέτε αυτά σε καμία περίπτωση. Αποτυχημένο καμάκι, άμα έβγαινε πρώτο ραντεβού φίλος ο Παουξής, δύσκολα. Θα καταδίκασε το πολύ πολύ την ομάδα του και τίποτε άλλος. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε το λόγο. Επειδή καθότι είναι έτοιμος ο Κωστής Τσατσαρός να εισέλθει στο στούντιο, δεν ολοκληρώσαμε. Μείναμε στα μισά του δρόμου. Όχι, σημείωσε μέχρι το 5. Μέχρι το 5 μείναμε στο μισό. Τι δεν πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να κάνεις σε ένα πρώτο ραντεβού. Είναι μεγάλο ζήτημα, πρέπει να το ψάξουμε. Πάρα πολύ μεγάλο. Τα έχουμε απορρίψει. Τεράστιο. Τεράστιο, δεν λες τίποτα. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Ελένα μου, ήταν κέρια η παρουσία σου, η επανεμφάνισή σου εδώ στα στούντια. Για αυτή την τιμή που είχε και σήμερα. Έλα σταμάτα τώρα τα ψέματα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, θα έρθει σε μια μέρα. Ναι, θα μας κλέψεις λίγο χρόνο, θα δεις εσύ τα προγράμματα σου. Το πίζει η πρόγραμμά μου, έτσι. Θα το δω και θα το φτιάξω. Το πίζει η πρόγραμμά. Λοιπόν, σας φιλούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάω.